πάνω από την μπάλα ο Δημήτρης Πέλκας. Πολλοί κόσμος στα καρέ της δόξας. Για να δούμε και αυτή τη φάση. Εκτελείται το κόρνερ. Η μπάλα στα δίχτυα. 1-1 ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, ακούστε πώς έγινε, παιδιά, η φάση. Βγήκε να μπλοκάρει ο τερματοφύλακας της δόξας. Η μπάλα πήγαινε πάνω του στο πρώτο δοκάρι. Ναι. Όπως πήγε να την μπλοκάρει, την έστειλε στα δίχτυα. Α. Και αυτό και υπήρξε η πάυση, γιατί θεώρησε ότι θα μπλοκάρει την μπάλα. Δεν υπήρχε αντίπαλος μπροστά του. Δεν υπήρχε συμπαίκτης μπροστά του. Γελίο γκολ. Δηλαδή να έχει κάποιο να την εμποδίσει. Η μπάλα πήγαινε στην αγκαλιά του. Το έχεις δει. Έκανε βουτιά για να την μπλοκάρει. Και όπως έκανε βουτιά, την έστειλε στα δίχτυα. 1-1 ο ΠΑΟΚ. Στον Λέο Ζαμπά. Περνάει ωραία, δύο παίκτες, πάει την μπάλα δεξιά για τον Πέλκα, μέσα στη μεγάλη περιοχή ο Πέλκας, παράλληλη σέντρα, 2-1 ΠΑΟΚ, Τσουμπάκ, ο σκόρερ. Μια φάση που ξεκίνησε από τον Ζαμπά, έστρωσε ωραία στον Πέλκα μέσα στη μεγάλη περιοχή, ο πορτιέρο της δόξας και πάλι ο ΠΑΟΚ στην επίθεση, ένα σούτ και μπάλα στα δίχτυα. Αυτή τη φορά. Γιατί δεν τσιρίζεις και εσύ όπως τσιρίζουν τώρα όλοι να τα δώσεις. Και κάποτε κορυδεύαν το φίλο μου. Τσιρίζει. Που το έκανε. Κινήθηκε γρήγορα τον Ολυμπιακό. Κάθετα. Με όλους τσιρίζει. Τώρα στα επίσημα όμως. Τώρα είναι φιλικό. Έσπασε την μπάλα στο Λάμπρου, ο οποίος μπήκε μέσα στη μεγάλη περιοχή από τα αριστερά. Είναι από τη Λιβερία. Καλό μεσημέρι σε όλους καταρχήν. Είναι ο τρίτος θεματοφυλάκας της δόξας. Εντάξει. Λιβεριανός στη Δράμα. Μονρόβια. Διεθνής. Τρεις συμμετοχές. Είχε μια κακή στιγμή, ρε. Μου λέγανε εκεί οι συνάδελφοι. Τι είχε. Μια κακή στιγμή, ρε Χρυσανθέ. Μετρούσαμε στην υποθέρμανση Κώστα και Χρυσανθέ. Δέχτηκε 20 σουτ. Μπήκε και δέχτηκε 21 γκολ. Και απορούσαμε πώς το παιδί αυτό είναι τεμοτοφύλακα. Το φάγατε το παιδί, ρε. Θα μας ακούει τώρα, θα λέει. Εντάξει. Ο Λιβεριανός. Εντάξει. Το κακό είναι ότι τραυμάτισε σοβαρά τον Ζαμπά. Ο Λιβεριανός. Δηλαδή βγήκε έξω την περιοχή. Ναι. Όπου ένα παίχτα πουλούσε. Πώς βγήκε ο. Την κλειστή τηλεο. Ναι, για πες, ναι, πώς βγήκε ο. Πώς βγήκε, είστε και πάλι ο Σουμάχερ της Γερμανίας. Ο Σουμάχερ, όντως. Έτσι βγήκε ο Γουίνεϊ. Γουίνεϊ. Ο Ζαμπά τα είδε όλα. Η κυρία η ανέκφραστη. Δεν μπορεί να εκφραστεί πλέον. Ωραία. Θέλω να πάρω χρήματα το ναυτικό. Ναυτικό. Όχι, ναυτικό άντρα μου. Κούραση, ναι. Να τα δώσω στον αδερφό του με τον οποίο έχω σχέση. Και άνθρωπος... Με έμεινε στην οικογένεια τουλάχιστον. Και ο άνθρωπος θαλασσοδέρνεται. Στα πελάκι. Παιδιά, συγγνώμη, είπαμε θα κάνουμε σοβαρή εκπομπή. Κλείστε αυτό το κανάλι. Σοβαρή, θα κάνω και συνδέσεις τώρα. Σοβαρό κανάλι. Είπαμε να το συνδέσεις όντως, να ακούμε. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, είναι η Τρόικα. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις δύο. Με αρκετά θέματα και σήμερα στην επικαιρότητα. Πέμπτη σήμερα, να πούμε, 14 Νοεμβρίου. Φάγαμε τη βδομάδα της διακοπής, άντε. Φάγαμε τη βδομάδα της διακοπής. Θα έχουμε ζητήματα που αφορούν σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ και όχι μόνο. Σήμερα θα είναι μια διαφορετική εκπομπή. Θέλω να πιστεύουμε λίγο έτσι πιο ποιοτική. Χρυσανθέ. Ποιοτική. Ποιοτική. Πάντα είναι ποιοτική. Είναι ποιοτική. Ναι, πάντα είναι ποιοτική, αλλά σήμερα θα είναι λίγο πιο ποιοτική. Και θα έχουμε τη δυνατότητα να ενημερωθούμε για τα τελευταία νέα των ομάδων, αλλά και για ζητήματα που αφορούν όλους μας. Έτσι, όχι μόνο φιλάθλους, οπαδούς κτλ. Τους πολίτες γενικά. Θα έχουμε ζητήματα που συζητιούνται γενικά στην ελληνική κοινωνία. Θα κάνω και μια αναφορά στο Λάμπρου στη συνέχεια, γιατί ήμουν μπροστά όταν έκανε τις δηλώσεις. Και για το θέμα του Λάμπρου θα μιλήσουμε και για το φιλικό του ΠΑΟΚ στη Δράμα θα μιλήσουμε. Τις έχουμε αυτές. Πρέπει να τις βρούμε αυτές. Τις δηλώσεις του Λάμπρου. Ναι, έχουμε αυτό που δεν παίζω, είπε. Όχι, θα σας πω εγώ που ήμουν μπροστά, γιατί καμιά φορά έχει σημασία και η στάση του σώματος, η έκφραση του παίκτη όταν τα λέει. Θα σας πω τι ακριβώς έγινε και τι ήθελε να πει ο Λάμπρου και γιατί τα μάζεψε στη συνέχεια. Μετά, τι να κάνει. Τι ήθελε να πει, ότι δεν με βάζετε να παίξω. Αυτό ήθελε να πει. Όχι, αυτό που είπε ήταν ότι αν δεν παίζω θα φύγω. Ακόμα καλύτερο. Λάθος, λάθος. Ο Γενάρης είπε είναι κοντά. Φαντάζει τι τραβάει το παιδί. Το καημένο. Ναι, ρε φίλε. Ναι, ναι. Και γι' αυτό χτύψε ο Ζαμπά. Μετά και σου λέει θα μπει τώρα που έφυγε ο Ζαμπά, θα παίξει εσύ. Ίδια θέση παίζουν. Όντως. Ίδια θέση. Ίδια θέση. Τον έφαγε. Θα παίξει ο Λάμπρου. Έφαγε το Ζαμπά. Τον έφαγε. Τον έφαγε. Θέλω να παίζω, είμαι επαγγελματίας. Καλά είπε το παιδί. Ο Γενάρης είναι κοντά. Ο Γενάρης είναι κοντά. Να συζητήσουμε να δούμε τι θα. Ναι, άμα δεν με βάζετε τι να κάνω. Δουλεύω για τον εαυτό μου. Για μένα μεγάλο φάουλ. Πρόστιμο. Πρέπει να δουλεύει ο κάθε παίκτη σε κάθε ομάδα χρήσιμη. Για την foul, ομάδα. Foul, για την ομάδα πρέπει να δουλεύει. Αυτά μα η ομάδα δεν τον βάζει. Μπορεί να το πει με τρόπο, να το πει κάπως. Εγώ δουλεύω. Θα σας δώσουμε τον Τουάρντε να μας δώσει τον Λάμπρου. Όχι. Γιατί ρε Στέργιο. Όχι. Θέλω... Τι είναι 300.000 για το Σαββίδι. Θέλω Ιντέγε. Όχι, δεν έχω. Δεν έχω χώρο. Θέλω Ιντέγε. Ο Ιντέγε στον ΠΑΟΚ θα βάλει 30 γκολ. Ναι, βάλει. 14 με πέναλτι. 30.
δεν θα το άφηνα έτσι. Εδώ η σωστή απάντηση είναι ότι έχει πιο πολλά πέναλτι, Χρήστανθε, αλλά δεν ξέρει να μιλά. Δεν θα μπορεί να μιλά. Πολύ να καταφέρει. Πολύ δυναμικό. Ο Εντέγε δεν μπορεί να βάλει 30 γκολ ούτε στο παιδάκι του στην αυλή. Είχε βάλει με τον Ολυμπιακό 27. Τα 27 Ιντέγαρο. 5 με πέναλτι. Ιντέγαρο. Τα 12 offside. Που δεν συρρήκτηκαν. Τα 2-3 offside είχε σίγουρα. Ιντέγαρο. Λοιπόν. Φέει όμω δίπλα σε αυτήν που κάθεσε πριν 2 μέτρα. Τηλεόραση. Επηρεάζει το χρήμα. Κλείστε την τηλεόραση. Πώ να μην επηρεαστώ. Μη έψιλον δέλτα γάμα, πραγματικά. Καλό μεσημεράκι. Γεια σα. Καλό μεσημέρι. Καλό πρωινό για τα παιδάκια που είναι στο σπίτι. Τι έχουμε σήμερα, έχουμε να πούμε λοιπόν για τον Λάμπρου. Έχουμε να πούμε για Ζαμπά που έχει δύσκολο τραυματισμό. Περιμένουμε να μάθουμε νέα. Έχουμε να πούμε για Ηρακλή. Για Ηρακλή, πολλά θα πούμε. Έχουμε να παίξουμε τραγουδάρε στην εκπομπή σήμερα. Έχουμε δύο εισιτήρια Ηρακλή. Έχουμε πάλι. Βέβαια. Έχουμε δύο εισιτήρια Ηρακλή. Πε. Ηρακλή ΑΕΚ. Ηρακλή ΑΕΚ. FM και όνομα τεπώνυμο λέξη Ηρακλή. Αποστολή στο 50. Στο ποιόσο? Στο 54526. Μπράβο Κώστα. Εγώ τάμα θα πούμε δύο εβδομάδε. 54526. Μπράβο Κώστα. FM και ενώ Ηρακλή όνομα τεπώνυμο 54526. Μπράβο Κώστα. Και 10 φακελάκια. Όχι, θα δώσω 20 φακελάκια. Είπε κούτα θα δώσει. 20 φακελάκια. 30! Σε έναν. 20! Όχι, σε δύο. 20! Σε δύο από 10. Σε 2 από 10. Ωραία, σε 2 από 20. Πω. Σε 2 από 20. Σε 2 από 20. Καλό. Σε 2 από 20 φακελάκια. Σε 2 από 20. 60 τάπες δηλαδή. Στον καθένα. Λοιπόν, FM και ενώ τάπες ονοματεπώνυμο. Όσες έχει ρίξει ο Κούσης συνολικά στην καριέρα του. Μόνο τόσες. Όχι. Σε κάθε αγώνα ρίχνω 3. Ναι. Ναι. Μόνο που δεν πεις αγώνα. Όντως. Να παίξει πολύ καιρό. Εδώ πέρα πήξε έναν αγώνα εδώ. Μη έψιλον δέλτα γάμα. Κλείσε, είπαμε την τηλεόραση. Δεν πρόκειται να κάνω κομπή. Διάσπαση προσοχή, κλείσανε. Κλείσε τηλεόραση. Ναι, 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 ναι. Η ζημιά για το δημόσιο. Τζίρο 25 εκατομμύρια. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για Ηρακλή. Ναι. Και μάλιστα σήμερα έχουμε διπλή συνέντευξη. Που έχει σχέση με Ηρακλή, να το πούμε έτσι. Μην τα λες αυτά από εδώ, γιατί. Μην τα λες. Γυρίζει ο κόσμος. Σήμερα θα βγουν. Ας αφήσω κανένα τραγουδάκι, λέει ο άλλος. Θα ακούσει. Είναι καλό. Συνδυάζεται, γιατί ο ένας είναι τραγουδιστής. Μην τα λες. Δεν είπα ποιος. Ναι, λοιπόν. Σακιανάκης. Θα έχουμε. Ο Νότς θα το βγάλουμε μετά. Με τις δυνατές απόψεις. Αν βγει και ο άλλος που θέλαμε, πολιτός του είναι. Ό,τι πρέπει είναι. Να ξέρεις. Ό,τι πρέπει. Ίδιες απόψεις έχουν, εκεί δεν σε πειράζει. Θα μιλήσουμε και για μπάσκετ. Εμείς αγαπάμε Νότι. Ναι. Και για μπάσκετ θα μιλήσουμε. Χρήσανθε, θα μιλήσουμε και για μπάσκετ. Πάει ο Γκάγκιτς. Χρήσανθε, πάει ο Γκάγκιτς. Πάει και ο Άρης σιγά σιγά που το καταλαβαίνω. Προσδοκίες. Εγώ ξέρω ότι μέχρι το Σάββατο ο Άρης έχει πάρει παίκτη. Ορίστε, παίρνουμε παίκτη, φίλε. Έχουν συγκεντρωθεί κάποια χρήματα, θα πληρωθούν οι ενημερότητες. Τι έχουν συγκεντρωθεί, ο κόσμος θα συγκέντρωσε. Ναι, εννοείται. Ο ερασιτέχνης και ΠΑΕ. Ο κόσμος, ναι, εννοείται. Η ΚΑΕ. Η ΚΑΕ, δόξα τω Θεώ, ό,τι μπορεί. Λοιπόν. Τίποτα δηλαδή. Και έχει έρθει παίκτης και θα γίνει προσπάθεια να έρθει και παίκτης και ακόμη ένας. Ωραία. Παίκτης. Λοιπόν. Θα φύγει κι άλλος. Πιθανόν ο Τάλτον. Ακόμα τον έχουμε στο. Εντάξει. Πιθανόν όμως, γιατί. Ωραία, αν πάρω ένα καλό παίκτη και έχω και τον. Πώς τον ψηλόντρα. Γιατί κάποια στιγμή μας περάσατε, Χρήσανθε, εσείς να μην πω. Ότι ανέβηκε ο Τάλτον και αχ, καλέ και τέτοια. Κώστα, δεν είμαστε εμείς αυτοί. Α, είπα, διότι εμείς είμαστε την πρώτη στιγμή, δεν κάνει το παιδί. Αλήθεια είναι, τι. Αντί να γράφετε. Φίλε, τα δεν, προβλήματα... είναι, δεν είναι πριν δύο χρόνια, τρία. Σωστό. Αυτό είναι τώρα, τωρινό είναι. Δηλαδή, το είπαμε, τι θα κάνουμε δηλαδή. Όπως είπαμε, ο Τζίλος στην Κρήτη. Δεν μπορεί να πει κάποιος ότι δεν το είπα. Όπως είπα ότι ο Μπρούνο Γκάμα την και Παρασκευή. Γραμμή, ποιος, γραμμή. Ο Τζιλός. Όχι. Όπως είπα ο Μπρούνο Γκάμα, φίλε, ότι δεν έπρεπε να πει δίνεται φορμέ και τα λοιπά. Και μετά όλοι λέγανε Βάλτο στο 50. Μπρούνο Γκάμα. Που είναι παιχτάρα, που χθες πήγα σε ένα εστιατόριο και τον βρήκα. Τον Γκάμα, Με το Σόουζα μαζί, χαιρετίσματα. Άλλο αμίγκο. Λοιπόν. Και με μια. Ναι, εντάξει. Εντάξει. Δεν πειράζει αυτό. Ποιο. Ναι, είναι μια κυρία. Η γυναίκα του τώρα. Εντάξει. Η σύντροφός του. Ναι. Ναι. Θα μας πεις για Άρη άλλα νέα. Γιατί σήμερα δεν. Άλλα νέα για Άρη. Δεν βλέπω να μιλάμε ξανά. Για Άρη. Στο διωρό. Θα μιλήσουμε, ρε φίλε. Ναι, ναι. Θα μιλήσουμε. Θα συζητήσουμε με τους καλεσμένους μας. Για Άρη δεν υπάρχει κάτι φοβερό και τρομερό. Το άλλαξα. Έχει διακοπή. Και τι είναι αυτό. Βγήκε. Αν ήταν για Ηρακλή, είναι φυσιολογικό να έχει βγει. Ναι, όντως. Αυτή που γράφεις. Λοιπόν. Δηλαδή, πες το, πες Κώστα, τι μας έγραψε. Έγινε μια κακή. Βγήκε μια γιαγιά. Να παίρνεις κάποιον γιαγιάκα. Για συνέντευξη Ηρακλή και να σου λέει ότι βγήκε μια γιαγιάκα. Λοιπόν. Αυτή ήταν η συνέντευξη. Αυτή είναι πράγματι.
Λοιπόν, μας έχεις κουράσει, Κώστα, με αυτή τη συνέντευξη. Είπαμε, έχουμε μπασκετικά. Όχι, άλλη είναι η συνέντευξη που σας έχω κουράσει. Αυτή είναι καινούρια. Φρέσκα. Ωραία, κάτσε να σας πω λοιπόν εγώ ότι μαζί μας είναι η DK Toys. 20 και 20 δίνουμε, παιδιά. 20 φακελάκια, τάπες, μεταλλικές, επίσημη συλλογή Super League για έναν και άλλα 20 φακελάκια για άλλον έναν. Άρα δύο κερδίζετε σήμερα. Ωραίο. Δύο νικητές. 20 και 20. Ωραίο. Λοιπόν, μεταλλικές τάπες με την επίσημη συλλογή της Super League. Μπορείς να ψάξεις, να βρεις. Θα βρεις και διπλά, οπότε μπορείς να τα ανταλλάξεις τα διπλά αυτά που έχεις με τους φίλους σου, μεταλλικές τάπες με όλα τα αστέρια του ελληνικού ποδοσφαίρου. dktoys.gr. Το κενό τάπες ονοματεπώνυμο στο 545-26. Μαζί μας και η Injection Service, ρύθμιση έλεγχος και επισκευή του βενζινοκινητήρα σου στην Injection Service. Εξοικονομείς καύσιμο, χρήματα και έχεις καλύτερη απόδοση του κινητήρα με τον καθαρισμό του συστήματος ψεκασμού του αυτοκινήτου σου. Νέες ανακαινισμένες εγκαταστάσεις με το πρώτο μηχάνημα στην Ελλάδα για έλεγχο, διάγνωση και καθαρισμό των BEC άμεσου ψεκασμού, τα περίφημα TFC και εκτυπωμένα τα αποτελέσματα. Injection Service για ιδιώτες και συνεργεία. Απόλλωνος 18 στην Κατοτούμπα, στον κήπο του Καλού. Τηλεφωνάκι 93-37-87, το 2310 θα το βάλετε μπροστά. Και injectionservice.gr. Και όπως κάθε μέρα μαζί μας η Dialog, για όσους ψάχνετε δουλειά σε Θεσσαλονίκη, Κατερίνη και Βέρεια και μιλάτε και διαβάζετε άψη στα γερμανικά, μπαίνετε στο dialog.gr, υπάρχουν όλες τις πληροφορίες. Τι ανθρώπους ψάχνει Dialog, πώς θα επικοινωνήσετε με τους ανθρώπους του Dialog και όλα αυτά που σας προσφέρει, μεταξύ άλλων 1.100 ευρώ εγγυημένο μηνιαίο εισόδημα, πάρα πολλά προνόμια, εργασία σε ιδανικό περιβάλλον και τρεις εβδομάδες εκπαίδευση πληρωμένη από την Dialog. Σήμερα είναι Πέμπτη, Χρήστα Ανθιακώστα, 14 Νοεμβρίου, η μέρα που ανοίγει, παιδιά, στο Μετεράνιο Κόσμο, στο νέο κατάστημα της Under Armour. Οπότε, περάστε μια βόλτα. Άρα άνοιξε ήδη. Άνοιξε ήδη, σωστά. Μπράβο. Η κορυφαία εταιρεία, θεωρώ εγώ, για ρούχα, για τρέξιμο και όχι μόνο. Εντάξει. Όλη η συλλογή με τα νέα μοντέλα στα παπούτσια, ρούχα, ζακέτες, φόρμες, ισοθερμικά. Θα πάρω ένα. Τα πάντα. Λοιπόν. Στο Μετεράνια Κόσμος και φυσικά υπάρχει, το ξέρετε όλοι, το κατάστημα Τσιμισκή. Πολύ καλή ποιότητα. Σωστό μου μύρις γωνία με Τσιμισκή. Είναι πίσω από τη στοά του Public. Δίνει και την κατεύθυνση. Πάρα πολύ ωραία. Δίνει και την κατεύθυνση. Λοιπόν, θυμίζω και πάλι, Ηρακλής ΑΕΚ 2 εισιτήρια, FM κενό, Ηρακλής, ονοματεπώνω αποστολή στο 54526 και μια που λέμε Ηρακλής και μια που λέμε για την δύναμη της αλληλεγγύης και της συμμετοχής αλλά και της βοήθειας στους συλλόγους μας, νομίζω ότι το πιο τρανταχτό παράδειγμα, Χρήστα Θηκεστέριο, τις τελευταίες ημέρες είναι ένας άνθρωπος τον οποίο όλοι γνωρίζουμε από την καλλιτεχνική του δραστηριότητα. Που είναι πολύ σημαντική, πολύ σπουδαία. Σωστά το βάλα. Σωστά. Σωστά το βάλα. Ωραία. Και νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αγγίξει όλων μας τις ευαίσθητες χορδές με τα τραγούδια του, με τη μουσική του. Εμένα αυτό μου αρέσει πιο πολύ. Και τώρα θα αγγίξει ακόμη περισσότερο και τις δικές μας, γιατί βοηθάει και τον Ηρακλή στο τμήμα Πόλο. Είναι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης, ο γνωστός τραγουδιστής και καλλιτέχνης. Κύριε Ζερβουδάκη, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα φίλοι, καλημέρα. Τι κάνετε? Μια χαρά, μια χαρά. Με τιμάτε με τα λόγια σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Απλά μαλώναμε ποιο είναι το καλύτερο τραγούδι και εγώ λέω ότι είναι αυτό. Τα ανίποτα. Το καλύτερο τραγούδι, παιδιά, δεν το έχω γράψει ακόμα. Καλό. Καλό. Πολύ καλό. λέγαμε, κύριε Ζερβουδάκη, ότι είναι πολύ σημαντική η συμμετοχή, η βοήθεια και έκανε αίσθηση η είδηση ότι μπαίνετε μπροστά για να βοηθήσετε το τμήμα Πόλο του Ηρακλή. Είναι μια πολύ σημαντική κίνηση. Που σκόρπισε με χαρά, νομίζω, όχι μόνο τους Ηρακλειδείς, αλλά γενικότερα αυτούς που αγαπούν τον αθλητισμό. Να σας πω την αλήθεια, και για μένα αποτέλεσε έκπληξη το γεγονός, με την έννοια ότι εγώ έχω γράψει στο τμήμα τον γιο μου εδώ και κάποιους μήνες. Από εκεί ξεκίνησε όλη πολύ ωραία. Η ιστορία. Ναι. Κάποια στιγμή, μιλώντας με τους ανθρώπους που έχω γνωρίσει εκεί και που μου είναι ιδιαίτερα συμπαθείς, αρχικά με τον Παντελή τον Χατζηκυριάκο και τον προπονητή της ομάδας των παιδιών, ναι, τον Φώτη τον Κώστα, και ο Σταύρος ο Γκιώκας που είναι έφορος και τρέχει για διάφορα ζητήματα, αντιλήφθηκα ότι υπάρχει ανάγκη να στηρίξουμε την ομάδα και διαφορετικά. Και λέω, ρε παιδιά, σας διαθέτω τη δουλειά μου, ό,τι μπορώ, για να κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο για αυτό το τμήμα. Βέβαια, να σας πω έτσι με μεγάλη έτσι συγκίνηση ότι
Ο Ηρακλής υπάρχει στην ψυχή μας από τα παιδικά τα μας, από τα παιδικά μας χρόνια. Εγώ τελείωσα το τρίτο γυμνάσιο. Wow. Όπως καταλαβαίνετε, wow, είμαστε δηλαδή στο φυσικό χώρο του Ηρακλέου, σας το πούμε. Έτσι. Όταν ήμασταν πιτσιρίκια, είχαμε ένα γυμνασιάρχη, συγχωρέθηκε ο άνθρωπος πια, ο οποίος μας πήγαινε στις προπονήσεις του Ηρακλή επάνω στο Καφτατζόγλιο και όχι μόνο του ποδοσφαίρου παρακαλώ, αλλά και του Στίβου. Θυμάμαι λοιπόν που βλέπαμε πιτσιρίκια τους αθλητές του Ηρακλή να προσπαθούν και να παίρνουμε και ένα παράδειγμα, πολλά από τα δικά μας τα παιδιά τότε μπήκανε στο Στίβο ειδικά, mm-hmm, θυμάμαι, πολλά παιδιά. Θέλω να σας πω ότι υπάρχει ενθύμηση, υπάρχει μια αγάπη, δεν έχω υπάρξει οπαδός κανενός, έτσι, και θέλω να το ξεκαθαρίσω, ναι, μόνο από εκτίμηση και από αγάπη βρίσκομαι εδώ που βρίσκομαι. Και το λέω έτσι από την καρδιά μου αυτό και θέλω να το νιώσετε κι εσείς αυτό, σε ό,τι με αφορά. Το νιώθουν νομίζω και όλοι οι φίλοι του Ηρακλή και όλοι οι φίλοι του αθλητισμού πραγματικά, γιατί οι άνθρωποι που έχουν και τις ευαισθησίες και την δυναμική, αν θέλετε και την παρεμβατικότητα στην κοινωνία, είναι πολύ καλό να μπαίνουν μπροστά, να βοηθούν. Και να βοηθούν προσπάθειες οι οποίες είναι κάτι παραπάνω από υγιείς. Έτσι, τώρα είπατε τα ονόματα των ανθρώπων του τμήματος του Πόλο, που θα μου επιτρέψετε το χαρακτηρισμό, εγώ μιλάω για ήρωες, για όσους ασχολούνται με ερασιτεχνικά τμήματα. Πραγματικά. Έτσι. Και ξέρετε, δεν θα επιθυμούσα σε καμία των περιπτώσεων η δικιά μου η έλευση, αν το θέλετε, στην οικογένεια, ή αν το θέλετε και αυτή η σχετική επωνυμία που διαθέτω μέσα από την καλλιτεχνική μου ιδιότητα, να σκιάσει και να υπερθεματίσει σε ανθρώπους που δουλεύουν χρόνια από το χώρο και έχουν δώσει την ψυχή τους. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ θέλω να είμαι στρατιώτης δίπλα τους, καταλάβατε. Ναι, αυτή η δικιά μου η πρόθεση. Και πραγματικά θα κάνουμε. Πιστεύω θα κάνουμε ωραία πράγματα και με τη βοήθεια τη δικιά σας βέβαια εννοείται. Σίγουρα. Θα κάνουμε ωραία πράγματα. Αυτά τα ωραία πράγματα λίγο πολύ έτσι με το ρεπορτάζ έχουμε μάθει, αλλά είναι καλύτερο να μας πείτε κι εσείς έτσι τις πρώτες βασικές αρχές, τους άξονες στους οποίους θα κινηθείτε για να βοηθήσετε την ομάδα. Κοιτάξτε, καταρχήν να σας πω λίγο ότι βρίσκομαι σε ένα κύκλο ηλικιακό τέτοιο που έχει πολλούς Ηρακλειδείς. Εντάξει. Δεν σας λέω και τα χρόνια. Εντάξει. Οπότε ήδη άρχισα τα τηλέφωνα και του λέω τι έγινε ρε μεγάλε, πού είσαι, ας πούμε, κάπως έτσι. Ο γυρεός και τα λοιπά, έτσι. Έχουμε μεγάλη πλάκα, ναι, και μεταξύ μας. Είναι κάτι, σας λέω πραγματικά, είναι πολύ συγκινητικό. Μ' αρέσει πολύ γιατί κακά τα ψέματα. Δεν έχει κανείς παρά να τρέξει στην ιστορία του Ηρακλέους για να δει πόσο ο Ηρακλής ταυτίζεται με την πόλη μας, με τη Θεσσαλονίκη. Δεν μπορεί να συμβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν, που και εγώ να σας πω την αλήθεια, το τελευταίο διάστημα μαθαίνω την πραγματική τους διάσταση, ναι, και μια ολόκληρη πόλη, μια ολόκληρη κοινωνία, είτε αφορά τις πολιτικές αρχές, είτε αφορά τις αρχές του πολιτισμού, έτσι, να μένει μακριά από το πρόβλημα του Ηρακλή. Ο Ηρακλής πρέπει να στηριχτεί και πρέπει να βγει από το αδιέξοδο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό ζήτημα που υπάρχει στις μέρες μας. Εμείς από το τμήμα το μικρό τμήμα αυτό του Πόλο με τα παιδιά μας θα κάνουμε ό,τι μπορούμε πραγματικά καλύτερο. Mm-hmm. Να φέρουμε τα παιδιά βασικά κοντά στην προσπάθεια την καινούργια που γίνεται, γιατί είναι πραγματικά πολύ όμορφο όλο αυτό που γίνεται. Και στη συνέχεια να μπορέσουμε να ενισχύσουμε λιγάκι το τμήμα μέσα από μια διαδικασία έτσι, αναζήτησης κάποιων χορηγών. Ναι. Και δεν σας κρύβω ότι έχουμε στο μυαλό μας, επειδή υπάρχει και το Ιβανόφιο, το περίφημο Ιβανόφιο, έτσι, έχουμε στο μυαλό μας και κάποιες εκδηλώσεις έτσι ανευθεία το χρόνο να το πούμε, για να μην λέω και υπερφή άλλα πράγματα. Κάτι στα σκαριά για μια συναυλία μαθαίνουμε, κάτι να ναι, βοηθηθεί. Θα το επιχειρήσουμε. Να έρθουμε κι εμείς οι μη Ηρακλειδείς. Λοιπόν. και μιλάμε κύριε Ζερβουδάκη για ένα τμήμα, το Πόλο του Ηρακλή, που έχει γράψει δική του ιστορία παλιότερα, έτσι, δηλαδή με μεγάλη προσφορά, με αθλητές στην Εθνική, με παρουσία στην Πρώτη Εθνική, με επιτυχίες, έτσι, δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο και ο Ηρακλειδές και ο φίλος του Πόλο μπορεί να σβήσει από τη μνήμη του. Η αλήθεια είναι ότι προχθές που κάναμε το ραντεβού με τους ανθρώπους του Ηρακλή, έτσι λίγο πιο να τα βάλουμε κάτω που λέει ο λόγος, έτσι ειλικρινά συγκινήθηκα πάρα πολύ, γιατί βρέθηκα σε εκείνον τον χώρο που υπάρχει στο Κατσάνιο με τα κύπελα και με τα μετάλλια και λέω Θεέ μου τι γίνεται εδώ, τι παίζει εδώ τώρα. Την τρομακτική τροπεοθήκη, έτσι, ένα δωμάτιο γεμάτο κύπελα. Δεν είναι δωμάτιο ακριβώς. Μια αίθουσα πραγματικά, μια αίθουσα, μια γήπεδο μπάσκετ, καλά το είπατε. Επάνω πλάκα, δηλαδή πολύ συγκινητικό όλο το θέμα. Τώρα για άλλα ζητήματα που πιθανόν ας πούμε, να ταλανίζουν και τον Ηρακλή, ας πούμε, που την ΠΑΕ και όλοι, δεν έχω έτσι άποψη να σας πω, δεν είμαι τόσο. Ναι. Δεν έχω εντρυφήσει, ας το πούμε, στην ιστορία αυτή. Και ίσως δεν έχει και σημασία από ένα σημείο και μετά.
Εγώ βρέθηκα εδώ με το γιο μου, ας πούμε, σε αυτή την ιστορία και είναι πολύ συγκινητική, είναι πολύ όμορφη και θέλω να κάνω ό,τι, πραγματικά ό,τι περνάει από το χέρι μου. Πάντως το άσχημο είναι, κύριε Ζευροντάκη, στη χώρα μας το πόλο, το handball, το βόλεϊ, ωραία αθλήματα, δεν έχουν απήχηση και νομίζω ότι είναι δύσκολο να αποκτήσουν τη θέση που τους αρμόζει. Ξέρετε τι γίνεται, δεν έχουν απήχηση, διότι είναι αυτό τώρα το ζήτημα που λένε, το τώρα έγινε πρώτα η κότα ή το αυγό. Ουσιαστικά δεν προβάλλονται όπως πρέπει. Έτσι, έτσι. Αυτό είναι το θέμα. Δεν προβάλλονται όπως πρέπει, αυτό γιατί το πόλο, η αλήθεια είναι ότι είναι συναρπαστικότατο σαν άθλημα, είναι εκπληκτικό άθλημα. Ταιριάζει πάρα πολύ στο ταπεραμέντο του κόσμου μας. Ναι, βέβαια. Και έχει φέρει μεγάλες επιτυχίες στην Ελλάδα. Είναι το μόνο άθλημα που είναι συνεπές στο ραντεβού του με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η Εθνική Πόλο. Και τα κορίτσια και τα αγόρια, μετάλλια, παγκόσμια, κύπελα. Βέβαια, σε επίπεδο συλλόγων υπάρχουν. Και τα τελευταία χρόνια είναι Ολυμπιακός. Και υπάρχει και μεγάλη κινητικότητα. Η Γλυφάδα παλαιότερα, ο ΠΑΟΚ. Και αυτό δραστηριότητα. Εντάξει, εγώ αντιλήφθηκα και τα άλλα τμήματα των άλλων ομάδων, ας πούμε, που υπάρχει μια πληθώρα παιδιών και γίνεται μια προσπάθεια αντίστοιχα και εκεί. Εξαιρετική. Ναι, και στον Άρη τα τελευταία χρόνια έχει φτάσει στην Α2. Εννοεί ο κ. Ζερουδάκη τα τμήματα και στον Ηρακλή που υπάρχουν πολλά παιδιά, κ. Ζερουδάκη, έτσι και σε όλους τους συλλόγους. Δηλαδή, μπορεί να λέμε όλοι ποδόσφαιρο και μπάσκετ, αλλά γίνεται χαμός. Ναι, στο το θέμα είναι όμως, υπάρχουν οι χώροι άθλησης, γιατί μιλάμε τώρα για πισίνα, δεν είναι να κάνεις οπουδήποτε, έτσι, να κάνεις στο σπίτι σου. Είναι πρόβλημα. Υπάρχει τεράστιο και έχει λίγο, ας πούμε, ο Άρης και ο ΠΑΟΚ το έχουν λύσει με τα δικά τους εντός εισαγωγικών κολυμβητήρια. Ναι. Ο Άρης είναι στο γήπεδό του. Ναι. Ο ΠΑΟΚ είναι ακριβώς δίπλα στο γήπεδο της Τούμπας. Παρεντώντας τα παιδιά του Ηρακλή, πού αθλούνται? Στο εθνικό. Εθνικό κολυμβητήριο, όπου πραγματικά δηλαδή είναι ένα μελίστη κάθε βράδυ, είναι απόλαυση. Πραγματικά. Δεν έχει παραλαφθεί κάποιος να πιει ένα καφέ, που λέει ο λόγος, στο κηλικείο εκεί του κολυμβητήριου. Έτσι. Έχει θέρμανση, γιατί κατά καιρούς τα κολυμβητήριά μας δεν έχουν και θέρμανση στη Θεσσαλονίκη. Είχαμε και αυτά τα ζητήματα. Τα έχουμε ξαναζήσει αυτά, η αλήθεια είναι. Και έχουμε δει και κόσμο να προσπαθεί επ' αυτών. Γι' αυτό λέω ότι δεν μπορεί η Θεσσαλονίκη να μένει μακριά από αυτά τα ζητήματα, σαν κοινωνία εννοώ, καταλάβατε. Βέβαια. Νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε κάποια, έστω και λίγα πράγματα, για να έχουν λίγο μια καλύτερη τύχη όλες αυτές οι προσπάθειες που αξίζει τον κόπο, αφορούν τα παιδιά μας. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό ζήτημα. Καλλιτεχνικά που σας βρίσκουμε, που δραστηριοποιήσετε αυτό το διάστημα? Να σας πω την αλήθεια, μόλις τελείωσα από εμφανίσεις κάτω στην Αθήνα, στην Πάτρα, στο Ναύπλιο, παίξαμε αυτό το τελευταίο διάστημα, τώρα έχω μια μικρή ανάπαυλα. Και ξεκινάμε στο τέλος του μήνα από την Κομωτινή. 30 του μηνός θα έρθουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη στο Block 33. Στο Block 33, ναι. Α, ωραία. Και συνεχίζουμε μετά για την Κρήτη. Έχουμε πάλι μια Πελοπόννησο, πάλι έχουμε μια διαδρομή έτσι. Δεν σταματάει αυτό, ξέρετε. Δεν σταματάει, είναι συνεχή ροή. Το ταξίδι το καλλιτεχνικό έχει και την πραγματική του διάσταση, δηλαδή. Ταξιδεύετε πολύ αρκετά. Υπάρχει κάποιο μέρος στην Ελλάδα απάτητο από εσάς ή τα έχετε γυρίσει όλο το σπίτι? Τα Ζωνιανά. Εντάξει, δεν τα έχω γυρίσει και τόσο λεπτομερώς όλα. Αλλά είναι ότι έχω περάσει από αρκετά σημεία. Η αλήθεια είναι αυτή. Ήδη είπατε, ή πήγατε Κομωτινή, πήγατε δηλαδή τέρμα πάνω δεξιά. Πήγατε Ναύπλιο κάτω, πήγατε Κρήτη, πήγατε Θεσσαλονίκη. Πού άλλο? Φαντάζομαι την υπηρετική Ελλάδα, την ξέρετε. Το Σάββατο το απόγευμα στο Ιβανόφιο, κύριε Ζευγουδάκη, θα είστε. Στο Ιβανόφιο είμαστε εμείς, δεν περνάει κανείς. Το Σάββατο 6 ώρα παίζει η Ηρακλής ΑΕΚ. Θα είναι πολύ καλό να μπορέσετε να έρθετε να δείτε τον αγώνα. Νομίζω είναι. Θα χαρώ πάρα πολύ. Θα πάρω και το γιο μου να έρθω. Είστε γιατί εντάξει. Και εκείνο το γήπεδο, από αναμνήσεις έχω τραγουδήσει σε εκείνο το γήπεδο κι εγώ. Σε εκδηλώσεις. Δηλαδή είναι όλες αυτές οι γωνίες τόσο οικίες για εμάς τους Θεσσαλονικείς που πραγματικά δηλαδή. Τι να πω τώρα. Ό,τι και να πω είναι λίγο. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας μιλήσατε. Εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά. Καλή δύναμη να έχει. Καλή δύναμη, πραγματικά. Θα είμαστε στο πλευρό σας, εννοείται. Και για να προβάλλουμε την προσπάθεια. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον τρόπο και την αγάπη μου που περιέβαλε ο Ηρακλής στην προσπάθεια του γιού μου και την οικογένειά μας, τέλος πάντων. Σε ό,τι αφορά το άθλημα. Με τον γιο είστε αντικειμενικός ή είσαι στα κάγκελα? Καταρχήν, τι θέση παίζει? Είναι πολύ φρέσκος ακόμα, δεν είναι. Εντάξει, δείχνει ότι έχει μια καλή πλεύση, να ξεκινήσουμε από εκεί. Άμπραβο, πλεύση. Είναι και δύσκολο άθλημα το πόλο, είναι πολύ δύσκολο. Έχει ξύλο, πολύ. Πολύ επενδυτικό. Έχει πολύ ξύλο, ναι. Έχει και ξύλο και αντοχή. Και ξύλο κάτω από το νερό. Έτσι. Αυτά θα τα μάθει αργότερα, είναι νωρίς ακόμα. Είναι όμως πολύ γενναίο, είναι πολύ γενναίο άθλημα. Πολύ γενναίο. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ζερβουδάκη. Να είστε καλά. Καλή δουλειά να έχετε. Ήταν χαρά μας που σας ακούσαμε. Να είστε καλά. Δημήτρη Ζερβουδάκης,
φίλες και φίλοι, στο Λίμπερο, εδώ στους 107,4. Για να ακούσουμε λίγο, Ξανθή. Δίκια μου μη χαθείς, στάσου λιγάκι μη μιλάς, άσε το χτύπο της καρδιάς να πει ό,τι είναι για να πει, στο φως να γεννηθεί για ένα τίποτα, μη φοβηθείς. Ωραίος. Σε τρελαίνεται η γυναίκα μου. Ωραία. Με αυτό το τραγούδι. Οι γυναίκες σε τρελαίνονται γενικά σε ναι, όντως, το ξέρω. Κύριε Ζερουδάκη, χαρήκαμε πολύ που σας γνωρίσαμε. Είναι φυσιολογικό, ρε φίλε. Αυτό το στυλ είναι όντως. Ας επιστρέψουμε στην. Εκφραστικό. Στη ροή. Εντάξει, ο άνθρωπος δεν είναι απλά ερμηνευτής. Είναι ποιοτικός. Είναι ποιοτικός τώρα. Εντάξει, δεν είναι απλά ερμηνευτής. Πολλά τραγούδια, στίχη, μουσική. Γενικότερα είναι. Τραγουδοποιός τα λέγαμε και όχι απλά ένας ερμηνευτής. Και όταν τα τραγούδια σου τα παίρνουν και πολλοί άλλοι και τα τραγουδάνε, πάνε να πει ότι έχεις γράψει ναι. Τραγουδάρες. Είναι έτσι. Πολύ σημαντική η προσπάθειά του πάντως που μπαίνει μπροστά στο τμήμα πόλο του Ηρακλή, έτσι, και είναι σημαντικό ότι οι άνθρωποι που έχουν, είπαμε, μια παρεμβατικότητα, μια αναγνωρισιμότητα, να βοηθούν ενεργά τους συλλόγους, έτσι, δηλαδή... έστω και με την παρουσία τους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έστω και με την παρουσία τους στους αγώνες, έστω να πούν μια κουβέντα κάπου. Είναι σημαντικό να συμμετέχουμε γενικά όλοι. Αυτό νομίζω είναι το μήνυμα του Δημήτρη Ζερβουδάκη. Γενικά στον Ηρακλή Κώστα τους καλλιτέχνες τους τραβάτε. Τους αγκαλιάζετε. Ναι. Τον Αντώνη Ρέμο. Ο Αντώνης Ρέμος είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο συζήτηση το οποίο δεν θα μας τάσουν 2 ώρες. Γιατί? Δεν θα μας τάσουν. Να το κάνουμε. Ναι, και να πάμε κιόλας που είναι στην πόλη μας. Θα πει τα ίδια. Ότι έχασε τα λεφτά μου. Δεν λέει αλήθεια. Ψέματα λέει. Είναι ο μόνος που πλήρωσε Κώστα όλα αυτά τα χρόνια. Άντε πάλι. Όχι στον Ηρακλή. Σε όλες τις ομάδες που δημιουργήθηκαν χρέη, ο Ρέμος είναι ο μόνος που τα πλήρωσε όλα, τα εκατομμύρια ευρώ δηλαδή. Εμείς να μείνουμε στους παρόντες. Απλά το λάθος του είναι. Ζερουδάκη που είναι τώρα μπαίνει μπροστά. Και μπράβο σε όλους όσους βοηθούν. Και μπράβο και στο Ρέμο. Θα πάω στο Ρέμο τις επόμενες μέρες. Το καταλάβαμε. Είναι κολλητός πλέον του Καρυπίδη. Παίζει συνέχεια Ρέμος στο Βικελίδης. Να πω τώρα μια είδηση για τον Πάκο μετά το διάλειμμα. Για το Ρέμο. Τέλος ο Λάμπρου. Για τον Πάουκ είπα. Τέλος ο Λάμπρου. Όχι, Ζαμπά. Όχι. Όχι, Ζαμπά. Λοιπόν, θα το πεις μετά το διάλειμμα για να τους κρατήσουμε σε αγωνία. Όχι, σε αγωνία να τους κρατήσουμε. Καταρχήν, παιδιά, δεν έχω βάλει το break, είναι πέρασε 10 λεπτά. Άρα δεν μπορεί να το πει τώρα. Το πει μετά το break. Πάμε. Κώστα. Πάμε. Λοιπόν, περίμενε, φίλε. Να το φορτώσω στον αέρα. Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε. Θα είναι σύντομο το break και επιστρέφουμε. Μην μιλάτε. Μην μιλάτε. Όλοι οι τραγουδιστές και τα λοιπά, όχι σαν τον Ζερβουδάκη που καταλάβατε και τον λόγο του, το επίπεδό του, αλλά να έχουν σπουδάσει όλοι κάτι, αλλά να τους έχει κερδίσει η μουσική. Οι τραγουδίστριες, σπούδασε η Γέλη, αλλά την κέρδισε η μουσική. Έλα, πολλά κορίτσια, φοιτήτρες και τα λοιπά, για να βγει το μεροκάμα τους λέει να τραγουδήσω. Α, μπερδεύτηκα μέχρι το να πάω να τραγουδήσω. Τι είναι Κώστα, έτσι που το είπες, Στέργιο, εσύ τι σκέφτηκες, αγόρι μου, με έτσι που το ξεκίνησε. Ναι. Θα πάω, θα τραγουδάω και στην ταβέρνα. Στην ταβέρνα. Ναι, σιγά σιγά μετά στα μπουζούκια. Στην ταβέρνα δεν σιγά έχει. Σιγά σιγά μετά στα μπαράκια. Πλέον στις ταβέρνες, όπως το εννοείς, και στα κουτουκάκια, τραγουδάνε οι καλύτεροι. Α, μπράβο. Οι καλύτερες φωνές είναι εκεί. Στα μεγάλα μαγαζιά δεν είναι τόσο καλές οι φωνές, αλλά είναι πολύ ωραίες οι τραγουδίστριες. Ναι. Λοιπόν, φίλοι. Πάμε λίγο. Πάμε λίγο. Καταρχήν, ποια είδηση ήθελες να μας πεις? Τρόικα πρέπει να την εκπομπή σήμερα. Προκύπτει λοιπόν ότι από σήμερα αρχίζει πάω και δρομολογεί εξελίξεις νομικού χαρακτήρα σε όσους δεν έχουν συμμορφωθεί σε απαιτήσεις για το ΠΑΟΚ TV. Δηλαδή. Απερίμενε, μας ξεφωνίζει για τους αντικαπνιστικούς νόμους και τα λοιπά για το ΠΑΟΚ TV σε τέτοιο. Όχι, θα το βάλω. Έχουμε ένα θεματάκι λίγο με διακόπτης 8 φορές το μισάωρο. Θα το λύσουμε πολύ γρήγορα. Το μισάωρο. Λίγο κοντήσω λίγο γιατί πάγωσα. Ναι, πάμε. Ωραία. Γυρίζω από εκεί στερείο για να κοιτάω για να μην σε διακόπτω. Λοιπόν, αρχίζει η σειρά νομικών ενεργειών. Λοιπόν, έδωσε ο ΠΑΟΚ ένα μεγάλο διάστημα, είναι η αλήθεια, με επιστολές και χρόνο και περίοδο χάρητο σε όσους δεν συμμορφώνονται σε ό,τι αφορά το ΠΑΟΚ TV. Δηλαδή, έχεις κατάστημα, πρέπει να έχεις την επαγγελματική συνδρομή. Δεν μπορείς με μεμονωμένη συνδρομή ή ακόμα χειρότερα να μην δείξεις το ΠΑΟΚ Λάρισα, αν δεν έχεις λεφτά. Ναι, αλλά όταν καπνίζω εκεί πέρα, λέτε γιατί αυτό. Άστο να ολοκληρώσω την είδηση. Για το κάπνισμα,
Είναι πάμε ένα, παρακάτω, είναι μία, ένα, ένα, το κάπνισμα είναι... Στο μπερδεμένο μου μυαλό απόψε μπήκες. Ποιος το βάλαστε, ποιος το λέει αυτό. Ο Σκουδάκης. Λοιπόν, οπότε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αρχίζει νομικές διαδικασίες, δεν θα υπάρχουν άλλες προειδοποιήσεις. Η επόμενη κίνηση θα είναι σε όσους δεν συμμορφώνονται αγωγή, προφανώς για διαφυγόντα κέρδη. Ξαναλέω, έχει δώσει η ΠΑΕ την περίοδο χάριτος, έχει στείλει πολλές επιστολές, δεν συμμορφώθηκαν ορισμένοι. Οπότε αλλάζει πλεύση η ΠΑΕ ΠΑΟΚ και γίνεται πιο αυστηρή προκειμένου να προασπίσει τα συμφέροντά της και φυσικά το ταμείο της. Μάλιστα. Πόσο κάνει μια επαγγελματική συνδρομή? 70 ευρώ. Όχι, επαγγελματική πιο ακριβή δεν είναι. Η ίδια είναι. Νομίζω 70 ευρώ το χρόνο. Δηλαδή, 70 ευρώ είναι για ιδιώτη. Όχι, 70 έχει δίκιο, είναι για ιδιώτη. Νομίζω είναι 240. 200 τόσο είναι. Ναι, είναι το ποσό επειδή είναι 15 ευρώ το μήνα πάνω κάτω. Δεν έχω. Πολύ λίγα είναι. Δεν έχω, κύριε. Εντάξει, να αλλά όταν δείχνει πάω και έχει γεμάτο το μαγαζί. Εντάξτε, και με την Όβα γινόταν αυτό, αλλά δεν. Τα βγάζουν τα καταστήματα σε έναν αγώνα. Άνετα, ναι. Όχι τώρα. Φίλος μου είχε πάει το καλοκαίρι όταν είχε πρωτοανοίξει το ΠΑΟΚ TV σε κατάστημα της Χαλκιδικής εστιατόριο όπου η Μπριζόλα έκανε 70 ευρώ και ο τύπος το έπαιζε σπασμένο. Δηλαδή ο φίλος μου έκανε λογαριασμό 350 ευρώ 4 άτομα. Μπράβο. Και στο μαγαζί έπαιζαν πειρατικό ΠΑΟΚ TV. Δηλαδή δώσε 7 ευρώ. Απλά η ευαισθητοποίηση όλων μας έγινε τώρα με επειδή είναι ΠΑΟΚ TV. Είναι η νοοτροπία του Έλληνα. Όταν σπάει την Νόβα ή τον ΟΤΕ δεν μας ένοιαζε που έδειχνε τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ. Μου πει ιδιωτική επιχείρηση ήταν να νοιάζονται αυτοί. Εντάξει. Λογική, όχι. Καλά κάνει ο ΠΑΟΚ. Να πει ο πόλεμο πειρατεία είναι πολύ. Καλά κάνει. Προασπίστε συμφέροντά του. Και άνισο όπου μπορεί ο ΠΑΟΚ θα. Εδώ με το που γίνεται προαναγγελία ενός αγώνα Αστέριου, συγγνώμη που σε διακόπτω, αμέσως γράφουν από κάτω παιδιά, έχουμε κανένα link. Είναι η κλασική ερώτηση. Εντάξει τώρα, τι να. Ναι, τα πάω ξανά. Κοιτάξτε. Εγώ τον οπαδό μπορεί και να το καταλάβω. Τον επαγγελματία καταστηματάρχη που βγάζει τα χρήματα που απαιτείται η ετήσια συνδρομή, τα βγάζει σε μισή ώρα όταν παίζει ο ΠΑΟΚ. Δεν είναι τόσο απλό που το λες. Το βγάζει σε μισή ώρα. Δεν μιλάμε για αυτό. Δεν είναι, γιατί εκτός από αυτά, φίλε, πληρώνει ΔΕΗ, πληρώνει φόρο, πληρώνει ΙΚΑ, πληρώνει ΕΦΚΑ. Με τον ΠΑΟΚ θα τα πληρώνει πιο εύκολα. Γιατί? Δεν μπορεί να δώσει 200 και ευρώ το χρόνο. Το χρόνο το χρόνο. Δεν λέμε το μήνα. Το χρόνο. Ακριβά είναι. Δηλαδή το μήνα, το 15 ευρώ το μήνα. Άσε ρε Χρήσανθε τώρα, να μιλάμε σοβαρά. Δύο μάτσα δείξει θα κάνει 5 ευρώ. Δύο μάτσα είναι, ρε παιδιά, τα 15 ευρώ. Δύο μάτσα είναι. Πόσα έχει το μήνα? Εγώ το κατάστημα. Τώρα που παίζετε και στην Ευρώπη. Δεν βγήκατε και στην Ευρώπη, ρε φίλε. Μα καταστρέψατε. Στο κατάστημα που πάω. Ναι. Μεγάλο καφέ Μπότσαρη με Εγνατία. Έχει. Του Καραμαλή πλέον. Έχει. Τέλο του Άρη το έχει. Έχει δηλωμένος. Τέτοιο. Έχει τέτοιο. Στο Όφι Πάοκ είχε 300 άτομα. Έχει τέτοιο. Έχει, τέτοιο. Ναι. Το Όφι Πάοκ είναι Νόβα. Από ένα καφέ 4 ευρώ. Είναι εκτός έδρας, παιδιά, τα Όφι Πάοκ. Είναι εκτός έδρας. Το ΠΑΟΚ TV είναι τα εντός έδρας που στη Θεσσαλονίκη είστε όλοι στο γήπεδο. Δεν έχει άλλο κόσμο να βάλει, δεν έχετε άλλο κόσμο. Δεν έχετε άλλο. Τα καφέ που είναι γύρω γύρω από την Τούμπα που ακούγεται το σύνθημα είναι γεμάτα κάθε φορά. Χρόνια τώρα. Είναι κόσμος που δεν πάει στο γήπεδο. Έχουν το αυτοκολλητάκι. Έχουν αυτοκολλητάκι. Κοίταξε, πολλοί δεν έχουν το αυτοκολλητάκι. Ωραία, πες ότι δεν έχουν. Δηλαδή, ρε φίλε, απέναντι την Τούμπα το άλλο και δεν το κάνει. Δεν το καταγγείλει. Είναι λίγο δύσκολα πράγματα. Δεν είναι δύσκολο, Χρήσανθε. Εντάξει, και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ νομίζω. Εδώ η ΠΑΕ καλούσε να πάρουν τηλέφωνο και να καταγγέλνουν. Ωραία. Δεν πήγε κατευθείαν η ΠΑΕ ΠΑΟΚ σε καταμέτωπη επίθεση. Αν το έκανε η ΠΑΕ Άρης αυτό. Άντε πάλι. Τι θα λέγατε? Τίποτα. Το ίδιο ακριβώς πράγμα. Δεν θα λέγατε. Όχι. Εντάξει, ωραία. Το κάνουμε τότε. Κάτι έκανε η ΠΑΕ Άρης με τα προϊόντα νομίζω. Είχε βγει μια ανακοίνωση το καλοκαίρι για τα προϊόντα. Και αυτό μεγάλο θέμα. Για τα κασκόλα απ' έξω και τα λοιπά, μικροπολιτές, μπρελόκ και αυτά. Δεν ελέγχεται. Φανέλες. Δεν ελέγχεται. Ναι, αλλά άμα πας να πάρεις το μικροπολιτή, θα πλακώσουν 14 διαφορετικές ενώσεις, οι οποίες θα σε ξεφωνίζουν. Τι θα σου λένε, άρα κάρι, πίδι, σας πείραξε η γιαγιά που πουλάει κασκόλ. Για να μπορεί να προσπίσει μια ομάδα το χώρο γύρω γύρω από το γήπεδο. Κοίταξε, όλα είναι επικοινωνία. Όχι, πρόσεξε. Μπορεί να το πουλάει, φίλε, και στο σπίτι του. Μπορεί να το πουλάει, έχει το σήμα της ομάδας. Γι' αυτό, ας πούμε, κάποια στιγμή οι Αριανοί μου λέγανε, καλά λέει, μια μεγάλη εταιρεία, πάρα πολύ, η πιο γνωστή που υπάρχει με παιχνίδια και τέτοια, ξέρετε ποια εννοώ, στην Ελλάδα, η πιο γνωστή από όλες, που έχει και άλλα πράγματα μέσα, πολλά άλλα πράγματα μέσα. Έχει μέσα ένα. Έχει λοιπόν και ομάδα. Ναι. Του Άρη, λοιπόν, δεν είχε. Και λέγανε, καλά, ρε, λέγανε, δεν έχει, ναι. Γιατί δεν είχε κάνει συνεργασία με την ομάδα. Και έβαζε στην αρχή ό,τι να είναι.
Έχει τρόπους. Έχει τρόπους. Ναι, πρέπει να κάνει συνεργασία με την ομάδα όμως για να έχει, για να έχει μπάλες πάω. Εσύ, αν θες να εκμεταλλευτείς, Χρυσάνθε, μπορείς να, να βάλεις ένα κασκόλ κυτρινόμαυρο που να λέει Yellow God. Αυτό είναι κάτι άλλο όμως, Κώστα. Και να το πουλάς. Δεν έχει όμως, δεν γράφει όμως Άρης, δεν γράφει ΠΑΟΚ. Ναι, άρα, πρόσεξε, ακόμα και αυτό, ακόμα και αυτό είναι η διαφορά. Ναι, οκ, okay, πουλά Yellow God. Ναι. Εγώ θα πουλάω Άρης. Πουλά ασπρόμαυρος. Έξω από τη θηρατρία, το Yellow God. Ναι, πέρα από αυτό. Σε ποιο άλλο κράτος μπορείς να το πουλήσεις, έξω πουθενά. Από το Allianz Arena. Πουθενά δεν μπορείς να το πουλήσεις σε οποιοδήποτε κράτος. Γιατί πήγαμε, όπως λες, στην Bayern, πήγαμε στο Μόναχο και υπήρχαν μόνο οι δύο επίσημες μπουτίκ της Bayern. Στο γήπεδο και στο κέντρο. Δεν υπήρχε τίποτα άλλο πουθενά. Φυσικά. Και εντάξει, δόξα τον Θεό, έχουμε πάει σε 10 χώρες. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο πουθενά. Στη Γιαγκελόνια, στην Πολωνία τώρα. Υπήρχε μόνο το επίσημο της Γιαγκελόνια. Μόνο στην Ελλάδα υπάρχει αυτό το παρεμπόριο. Μόνο στην Ελλάδα. Και αυτό πήγε κατά κάποιο τρόπο, πήγε οκ. Okay. Απλά ο ΠΑΟΚ τώρα το αντιλαμβάνεται πολύ περισσότερο γιατί είναι ένα δικό του προϊόν, άρα το κυνηγάει ο ίδιος και είναι φυσιολογικό. Αυτό όμως που γίνεται τώρα με τον ΠΑΟΚ γίνεται, όπως αντιλαμβάνεσαι, με την Nova, με τον OTE TV. Σε πολύ μεγαλύτερο επίπεδο. Ναι, τι κάνανε αυτοί λοιπόν. Κατά καιρούς και η Nova και ο OTE προσπαθούν και να. Έχουν βρει τρόπους. Έχουν αλλά βρει ξαναβγαίνει αυτά, κάτι άλλο. Αυτά τα νούμερα που βλέπετε που βγαίνουν ναι, την ώρα του μάτς. Άλλο, εντάξει. Είναι αυτό. Γι' αυτό βγαίνουν αυτά τα νούμερα, Κώστα. Παρ' όλα αυτά. Okay. Δεν μπορείς να τα βάλεις μαζί τους. Δεν μπορεί να το πετύχει η UEFA και η Premier League. Μα ούτε ο ΠΑΟΚ θα μπορέσει να το βγάλει. Γι' αυτό θέλει πάει στους καταστηματάρχες. Η πειρατεία θέλει να την περιορίσει. Το κατάστημα, ρε φίλε, είναι κατάστημα. Στο κατάστημα μπορεί να το κάνει. Στην πειρατεία δεν μπορεί. Καταρχήν να σου πω κάτι. Ξέρεις γιατί μπορώ και βλέπω εγώ το μάτς. Να μπω στο ίντερνετ και να το βρω. Γιατί? Γιατί δεν είναι ότι παίρνω το σήμα από εκεί που το δίνει ο ΠΑΟΚ. Το παίρνει από το δορυφόρο ο χάκερ, παιδιά. Από το δορυφόρο. Κλέβουν από το δορυφόρο. Πού να τον πιάσει τώρα αυτόνα. Που είναι στην. Εγώ, παιδιά, στη Σομαλία, ξέρω εγώ, και παίζει με τα μπλιμπλίκια του. Εγώ όσες φορές προσπάθησα να δω πειρατικά έναν αγώνα του Champions League, του NBA κτλ. Δεν έβγαλα ποτέ άκρη. Ποτέ άκρη. Όχι να κολλήσει, όχι ναι, να ναι. Αυτό. Και εμένα μου τις πάει και δεν εγώ. Παρά να κάτσουν να απολαύσουν. Εγώ έχω και Nova και OTE στο σπίτι μου. Κανονικά. Εγώ. Έχω κάνει τις επιλογές μου. Έχω κάνει τις επιλογές μου. Πειρατικά να απολαύσω έναν αγώνα. Όχι και αυτό. Έχω κάνει την επιλογή μου, δηλαδή τι έωνα επιλογή. Στην Nova, ας πούμε, πήρα το Sports Pack. Στον OTE έχω όλο το σύνολο γιατί είναι πιο προσιτό οικονομικά. Και βλέπω αυτά που θέλω να δω. Γιατί όντως, αν μπει σε αυτή τη διαδικασία, προφανώς αν ήμουν ΠΑΟΚτσής, θα είχα και το ΠΑΟΚ TV στο κομμάτι της συνδρομής μου των συνδρομητικών. Γιατί όντως και τα 70 ευρώ που βγει κάποια στιγμή για το σύνολο των αγώνων είναι μια χαρά. Δεν είναι ένα ποσό δηλαδή ακριβό. Το ακριβό το μόνο που ήταν εκείνο που είχε βάλει τον Άρη 799. Ναι, 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 ναι. 799. Ναι, ναι, 799 για να πανηγυρίζετε τις καθυστερήσεις. Πέρα από αυτό, ενώ δεν είναι ντέρμπι, ενώ δεν είναι ντέρμπι, είναι η τιμή ντέρμπι όμως, 799. Ήρθα εδώ και το είδα, στο Λίπερο. Λοιπόν, πάμε στις άλλες ειδήσεις. Και ο Λίπερο πληρώνει κανονικότατα. Πληρώνει, ε. Φυσικά ρε φίλε, πάω TV. Ενώ θα μπορούσαμε να είμαστε κούτρες. Όπως είναι άλλοι. Όπως είναι άλλοι. Όπως είναι άλλοι. Στέργιο. Λοιπόν, πες μας το ρεπορτάζ. Ο Στέργιος δεν είναι κούτρας. Να πάω, όχι, ρε, για να δώσω έμφαση. Mm. Πες Στέργιο. Παιδιά, χθες η βροχή τα χάλασε για τους ανθρώπους της Δόξας. Δηλαδή, νομίζω θα έχει πραγματικά διπλάσιο κόσμο. Καημένη. Αλλά ανοίξαν οι ουρανοί. Έβρεξε. Ανέβρεξε. Μα το σφίριξε το μήκρονο στο 37. Ανοίξαν οι ουρανοί, σου λέει. Γι' αυτό κερδίσατε. Τι πνιγούμε. Λοιπόν, δεν προκύπτουν και πάρα πολλά πράγματα. Πώς να παίξει ο Λιβεριανός εσύ στη βροχή. Σωστό και αυτό. Στη Λιβερία, φίλε, έχει ξηρασία 15 χρόνια. Δηλαδή, που ο άνθρωπος φυσιολογικό ήταν. Στη χώρα του Τζον Άγκμπε. Να βγάλουμε τον Τζον Άγκμπε, αν ξέρει τον Γουίνι. Καλό. Τζον Άγκμπε. Η χώρα με το μεγαλύτερο νεολόγιο στον κόσμο, Χρήστα. Λιβερία. Με το ποιο? Τα περισσότερα πλοία. Λιβερία και μετά Ελλάδα. Ξέρεις γιατί. Γιατί δεν έχει φορέα. Με τους πειρατές. Λοιπόν, πάμε. Κορυφαίος ο Πέλκας. Πέλκας. Έχει συμμετοχή και στα 3 γκολ του ΠΑΟΚ και έχει σούτ στο δοκάρι. Γενικότερα έδειξε σε θέση να φάει τη θέση του Μπίσεσβαρ. Ναι, εγώ το λέω και το ξαναλέω. Πρέπει να βλέπεις με ποιον παίζει όμως, έτσι. Ναι, εντάξει, τηρωμένων ολογιών. Πάντα. Λέγαμε. Τελικά η Δόξα με ποιους έπαιξε. Η Δόξα έπαιξε στο πρώτο μήχρονο με τα δεύτερα. Και στο δεύτερο μήχρονο με τα τέταρτα. Και παίξανε κάποιοι βασικοί. Εντάξει, έκανε καλό rotation ο Κώστας Ανιφαντάκης. Καλή ομάδα στο πρώτο μέρος. Στο δεύτερο δεν μπόρεσαν με τις πολλές αλλαγές να φανούν ανταγωνιστικοί. Και ο ΠΑΟΚ δεν έβγαλε στο δεύτερο όλους τους παίκτες κατευθείαν. Και ο Ζαμπά έπαιξε μέχρι το τέλος μέχρι να τραυματιστεί. Και ο Πέλκας και ο Ακπομ.
Για τον Λάμπρου δεν λες τίποτα. Που βάλε και γκολάρα. Δεν το είδα καν. Παιχταράς αυτός. Έκανε ένα πλασέ μέσα τη μεγάλη περιοχή. Ωραίο σουτ. Ωραίο σιρτό σουτ. Την μπάλα πήγε στα δίχτυα. Το χειροκρότησε ο κόσμος. Το ευχαριστήθηκε ο ίδιος. Μια χαρά. Και μετά είπε ότι θέλω να φύγω τον Γενάρη. Τι είπε καταρχήν. Ήταν λάθος. Ήταν λάθος. Ήταν λάθος. Είναι λάθος. Εγώ είμαι εδώ και θέλω να βοηθήσω την ομάδα. Προσπαθώ κάθε μέρα. Ήθελα να δείξω σήμερα ότι αξίζω να είμαι στον ΠΑΟΚ. Ναι. Ανοίγω μια παρένθεση από ένα φιλικό με τη Δόξα. Δεν δείχνει κάποιο αν αξίζει ή όχι. Θα μου πει: το παιδί δεν έχει παίξει καθόλου. Και δεν έχει, δεν έχει ούτε μία επίσημη συμμετοχή όλα αυτά τα χρόνια με τον ΠΑΟΚ. Αφού δεν το βάζετε. Δεν το βάζετε. Αφού δεν το βάζετε. Πώς ναι, δεν τον βάζουν δύο προπονητές. Πώς γίνεται αυτό, Κώστα, ναι, και απ' την άλλη. Εγώ το λέω συνεχώς, παιδιά. Δεν είναι τυχαίο. Δίνω μεγάλο δίκιο στο Λάζαρο Λάμπρου. Το παιδί δεν είναι ένα πιτσιρίκι που τώρα ξεκινάει και θέλει τις ευκαιρίες του. Έχει δείξει κάποια διαπιστευτήρια, όχι όμως στο καμπιονάτο, στη Φορτούνα, στη Τάρτ. Εντάξει, με κάθε σεβασμό στην Ολλανδική ομάδα. Πέντε γκολ μας έβαλε. Και στον Ερακλή και στον Πανιόνιο. Πέντε γκολ μας έβαλε. Πέντε γκολάκια, ναι. Δεν πέντε. Έχει φτάσει ακόμα στο επίπεδο που είναι ο Αντελίνο Βιερίνια. Δεν είναι για μένα ένα φτασμένο ποδοσφαιριστή. Το να λες δημόσια ότι εγώ δουλεύω για τον εαυτό μου. Και ξανά, εγώ δουλεύω για τον εαυτό μου και ο Γενάρης είναι κοντά. Ουσιαστικά, επειδή έβλεπα και τις εκφράσεις του, πέρασε το μήνυμα. Ότι να σου πω κάτι. Τσαφίλα, τσαφίλα. Είναι κακό αυτό. Δηλαδή, ένα παιδί που θέλει να παίξει. Όλοι κακό. Θέλουν να παίζουν. Όλοι παίκτες θέλουν να παίξουν. Βλέπει ότι δεν παίζει, δεν παίρνει ευκαιρίες να κάτε. Και είναι προς τιμή του, α πω κάτι. Είναι προς τιμή του. Τους λέει, δεν κάθομαι στο συμβόλαιο, ρε φίλε. Κάτσει να πει στον προπονητή να παίξει. Ρε φίλε, δεν θέλω να κάτσω στο συμβόλαιό μου πάνω. Ναι. Δεν με βάζετε να παίξω, αφήστε με να φύγω. Είναι κακό αυτό. Δεν βλέπω εγώ ότι είναι κακό για ένα παιδί. Πόσο χρόνο είναι, 22, 23. Για ένα νέο παιδί, ρε φίλε. Εντάξει. Ξέρετε, ο Λάμπρου, όπως όλα τα παιδιά που παίζουν στις ομάδες μας, είναι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Σωστό. Τους πληρώνει ο ΠΑΟΚ στην ώρα του. Σωστό. Τον σωστό. Έχει πετάξει εκτός ομάδας, γιατί δεν το ξέρω. Όχι. Του προσφέρει όσα πρέπει να προσφέρει έναν επαγγελματή ποδοσφαιριστή. Στην καταστάση, στην αποθεραπεία του, αυτό και τα λοιπά. Όλα είναι τέλεια. Η δουλειά σου λοιπόν είναι να προπονείσαι για να βοηθάς την ομάδα. Θα σου πω μία παράμετρο. Ξεχάστε ότι είναι ΠΑΟΚ. Γιατί κάποιοι νομίζουν ότι το λέω επειδή είναι ΠΑΟΚ και επειδή θέλει να φύγει από τον ΠΑΟΚ. Όχι. Ένα παιδί 22 χρονών όμως, παιδιά, έχει και είναι ένα τεράστιο πρόβλημα αυτό που έχουμε στην Ελλάδα γενικότερα. Έχει το δικαίωμα να εκφράσει και την άποψη και το τι θεωρεί καλύτερο για τον εαυτό του. Εντάξει, άποψη και δικαίωμα έχουν. Ήρθε στον ΠΑΟΚ, ήταν απόφασή του, υπέγραψε ένα συμβόλαιο το οποίο οφείλει να το τιμά. Σωστά. Όσο βρίσκεται στην ομάδα. Σωστά. Ακόμα και αν είναι ο 28ος παίκτη τη ομάδα. Ακόμα και αν δεν παίξει ποτέ. Ναι, ακόμα και αν δεν το βάζει στα οικογενειακά διπλά. Ποτέ. Οφείλει, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, να είναι επαγγελματία στο έπακρο. Ακριβώς. Και να τηρεί τα πάντα. Γιατί και η ομάδα απέναντί του είναι σωστή. Τον πληρώνει, όπως δες, του παρέχει τα πάντα. Είναι μια χαρά. Αυτό είναι η υποχρέωσή του. Δεν το συζητάμε αυτό. Από εκεί και έπειτα όμως, έχει το δικαίωμα, νομίζω, να εκφράσει την άποψή του ότι παιδιά, αφού δεν παίζω. Εγώ θέλω να πάω σε μια άλλη ομάδα να παίξω. Δεν είναι κακό αυτό. Αυτό λέω, δεν λέω κάτι άλλο. Κακό είναι ότι. Το είπε και δύο φορές κιόλας. Εγώ δουλεύω και για τον εαυτό μου. Αυτό δεν ακούγεται καλά. Αν δουλεύει για τον εαυτό σου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, ρε φίλε, ποιον εαυτό σου. Χρήσατε, εγώ το λέω από τον αποκλεισμό. Πολλές φορές ξέρεις την ομάδα δουλεύει. Από τον αποκλεισμό με τη Σλόβαν Μπρατισλάβας. Πολλές φορές ξέρεις μια δήλωση γίνεται με στόχο να δρομολογήσει εξελίξεις. Δηλαδή, εγώ πιστεύω είναι δασκαλεμένο για το συγκεκριμένο. Ότι πολλοί περιμένουν τον από το μάνατζερ του Ντοχούτο. Νομίζω έτσι. Επειδή λοιπόν πολλοί περιμένουν τον ΠΑΟΚ στη γωνία για να ανοίξουν ένα θέμα. Εντάξει. Εντάξει, όχι όσοι περιμένουν τον Άρη. Και το κάνουν τόσο. Όχι όσοι περιμένουν τον Άρη. Πρέπει να είσαι προσεκτικός όταν τοποθετήσει δημόσια. Ναι. Και αν νομίζει ο Λάζαρος Λάμπρου, αυτή είναι η καθαρά προσωπική μου άποψη, ότι επειδή έβαλε ένα κόλλο στη Δόξα Δράμας, ναι. Μπορεί ξαφνικά να ψηλώσει 30 πόντους, κάνει μεγάλο λάθος. Σωστό είναι αυτό που λέω. Είναι δικαίωμά του να θέλει να παίζει. Μπορεί να πάει στη Φορτούνα Σιτάτ, μπορεί να πάει στη Μίλαν, μπορεί να πάει σε όποια ομάδα θέλει. Υπάρχουν στην ομάδα οι διαδικασίες. Μισό λεπτό. Το Λάμπρου δεν το ψηλώσατε εσείς. Εντός εισαγωγικών εσείς και πάλι βάζω εσένα μέσα, σε βάζω σε ένα καλάθι το οποίο. Είχε μια καλή πορεία στον Ολλανδό. Μπράβο. Όταν το καλοκαίρι λοιπόν όλο διαβάζουμε για την παιχτάρα που έρχεται από τη Φορτούνα που τα σάρωσε όλο ο καλύτερο. Και μια φορά δεν τον βάλανε όμως να τον δούμε. Πού να τον βάλω, Ρησικώστα. Ξέρω εγώ σαν να μάθει. Είναι ο Μπίσεσβαρ, είναι ο Πέλκα, είναι ο Βιερίνια, κάτσε. Ο Ζαμπά. Το πρόβλημα είναι ότι έχω ένα. Καλύτερο είναι ο Ζαμπά από αυτόν. Δεν είναι καλύτερο. Δεν έχει καλύτερη αποτελεσματικότητα. Γιατί τον είδαμε και ο Ζαμπά κάποια στιγμή κάπως έπαιξε. Και το έχω πει και δημόσια ότι τι λιγότερα θα πρόσφερε ο Λάμπρου από τον Ζαμπά. Περισσότερα θα. Αυτά όμως που αυτό που λες όμως το σκέφτεται ο άλλος και λέει που τον βλέπει και στο τρίτο και λέει καλά, γιατί παίζει αυτός και δεν παίζω εγώ. Αυτά είναι τα παιδιά. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Οι αθλητές έτσι το ίδιο γίνεται στον Άρη, στον Μπάουξ, στον Ρακλή, στον Ολυμπιακό. Παντού. Όλοι. Ξέρεις πόσο έχω εγώ τέτοιους. Που λένε καλά, έβαλε τον Ντουάρτε. Έβαλε τον Ντουάρτε και έπαιξε αυτός που είναι πιο χοντρός από τον Τσαλτίβι. Τοποθετήθηκε έτσι χθες ο Λάζαρος Λάμπρου. Ο Στοχ, πώς έπρεπε να τοποθετηθεί, αν τοποθετηθεί αύριο.
να αρχίσει να πνελικώνει. Έχει παίξει δύο παιχνίδια. Τον έκανε δηλώσει. Δεν θέλει να μιλήσω. Δεν θέλει να μιλήσω στο. Δεν θέλει να μιλήσει. Όχι, είναι και λίγο πιο έμπειρο. Πόσο χρόνο είναι. Έχει περάσει τα 30. Είναι έμπειρο. Είναι έμπειρος. Βά τον 22. Έχει παίξει Φενέρμπαξ. Θέλω να σου θυμίσω ότι έκανε ο Στόχ στην πρώτη παρουσία στον ΠΑΟΚ εδώ πέρα. Τον έχω συναντήσει εγώ καμιά δεκαριά φορέ. Τότε που έβγαινα. Γιατί τώρα δεν. Τώρα δεν μπορεί να το συναντήσει. Είναι απλά. Ο ΠΑΟΚ έχει ένα ματ την εβδομάδα. Σωστό. Αν είχε και κύπελο τη φάση των ομίλων και είχε και Ευρώπη, θα έπαιζε ο Μπίσεσβα στην Ευρώπη, θα έπαιζε ο Πέλκας, ο Λάμπρου με τη Λαμία. Ναι. Δεν υπάρχει αυτό. Έχει ο Φερέρα 22 ποδοσφαιριστές που νιώθουν ότι πρέπει να παίζουν. Αυτό συνεχώς. Που λες για την ίδια ενδεκάδα, μου το είπε χθες ο Ένινγκ, φίλε. Τι? Παιδιά παίζουν, λέει, ένα μάτς την εβδομάδα. Γιατί ζητάτε, λέει, αλλαγές και τα λοιπά. Τι αλλαγές δεν τις ζητάτε? Αν αρχίσω, λέει, και έχω και το κύπελο, έπαιζα Κυριακή Τετάρτη. Ναι, την μια εβδομάδα θα βάζα τον Γκάμα, την άλλη εβδομάδα βάζα τον Μαντσίνη και μπορεί, λέει, και να παίζει και ο τρίτος παίκτης, αν είχα, λέει, τρία μάτς την εβδομάδα. Όταν όμως έχεις ένα μάτς την εβδομάδα, πρέπει να κάνεις, λέει, ένα γκρουπ 14, 15, 16 ποδοσφαιριστών. Και να έχεις αυτούς. Γιατί στον Άρη, στον ΠΑΟΚ που έχει περισσότερους παίκτες, θα κάνεις 20, 21, 22 ποδοσφαιριστών. Και θα αλλάζεις αυτούς. Αυτό είναι λογικό που λέει ο Στέριος. Όταν έχεις ένα παιχνίδι την εβδομάδα, δεν γίνεται να παίξει η τρίτη επιλογή. Γιατί σίγουρα το ξέρει και ο Λάμπρου ότι είναι τρίτη επιλογή μετά τον Μπίσεσβαρ και τον Πέλκα. Το ξέρει. Ήρθε ο Ροντρίγκο που έκανε 30 μάτς στην Πορτογαλία και τον ψηφίσαν ως το καλύτερο μπακ πέρσι. Δεν και έχει κάνει μία συμμετοχή. Έχει παίξει με την Άρη γιατί ήταν τιμωρημένο σωμάτος. Αυτό που πήραμε μέσα από τα χέρια της Μπενφίκα, δηλαδή. Έτσι. Τον κορυφαίο. Δεν γράφτηκε ποτέ. Τον κορυφαίο. Δεν γράφτηκε ποτέ. Μπορεί να ψάξει να τον βρει. Υπόθηκε όμως. Όχι από εσένα. Όχι από το Πάκο 4. Εγώ ξέρω ότι δεν γράφτηκε ποτέ. Τον έκλειψε ο Πάκο την Μπενφίκα, την Πόρτο και τη Sporting. Λέγαμε απλά γιατί. Α, περίμενα από ποιου. Τον κορυφαίο. Εγώ είπα έναν, εσύ είπε τρει. Στο Γαλλία και όμω. Λέγαμε απλά. Βραβεύτηκε. Ευτυχώς δεν ακούω αυτή την εκπομπή πλέον γιατί κάνω την ίδια ώρα που το είπε. Όταν λοιπόν έχει ο όταν λοιπόν έχει πάω και ένα μάτι την εβδομάδα, ο σκοπός είναι να κερδίζει το κάθε μάτι την εβδομάδα. Τώρα, το αν νιώθει ο Λάμπρου δυσαρεστημένος και ο Ροντρίγκο αδικημένος και ο Στόχ εκνευρισμένος, είναι πρόβλημα δικό τους. Εντάξει, πάνω απ' όλα. Το θέμα έχει και ο Λουτσέσκου. Πάνω απ' όλα είναι η ομάδα. Το ίδιο θέμα έχει και ο Λουτσέσκου. Στο end of the day. Και κατάφερε και τους έπεισε ότι παιδιά, πάνω απ' όλα σημασία έχει η ομάδα. Όποιος θέλει, όποιος δεν θέλει. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Κοίταξε, στο end of the day. Γιατί αυτό είναι. Ένα 3% του κόσμου του ΠΑΟΚ, 5% που εκνευρίζονται με το κάθε τι και κάνουν και ένα μπάχαλο. Καλά, αυτή είναι ό,τι να λέει. Είναι θέμα αν θα παίξει ο Λάμπρου ή όχι. Όχι, παιδιά. Θέμα είναι ο ΠΑΟΚ να παίρνει τις νίκες. Μπορεί να τις παίρνει με το Πασχαλάκι ή σε τρεφόρ. Δεν με νοιάζει εμένα. Αυτό το ποσοστό, Στέριο, που λες, μειώνεται ή αυξάνεται ανάλογα με την επιτυχία που έχει η ομάδα. Γι' αυτό και στον Άρη είναι μεγαλύτερο αυτό το ποσοστό, γι' αυτό στον Ηρακλή έχει ξεφύγει αυτό το ποσοστό, ενώ στον ΠΑΟΚ είναι περιορισμένο. Αν ο ΠΑΟΚ κερδίζει, κανείς δεν θα μπει σε αυτή τη διαδικασία, πέρα από πέντε ανθρώπους στους χίλιους, οι οποίοι ο λόγος ύπαρξής τους είναι αυτός. Ξεκινάει να μπαίνουν. Χρήσατε, ο κόσμος. Σε μερίδα κόσμου. Ναι, αλλά μετά πετάγονται και άλλοι και λένε παιδιά. Σε μένα το λες. Πρωτάθλημα σας πήρε. Σε μένα το λες. Σε μένα το λες. Να φύγει αυτό. Ο τερματοφύλακας που σου χάρισε βαθμούς πέρσι στο Καραϊσκάκη, στο Κλάδης Βικελίδης, στην Ευρώπη. Εσύ λες τώρα για 2-3 παιχνίδια. Εγώ τώρα, σου λέω για όλη την καθημερινότητα του Αριανού ρεπόρτερ. Αυτό που περιγράφεις. Όχι απλά ξεχνάει. Όχι απλά ξεχνάει. Να το κλείσουμε να πάμε στο διάλειμμα. Εν τω μεταξύ έχετε δει ότι έχει μπει το ρολόι. Εδώ και ώρα. Εδώ και ώρα. Και το ψάχνω εγώ εδώ πέρα. Ναι, ναι. Έχει αλλάξει εδώ και τρεις εβδομάδες. Κοίτατε. Όχι, ρε. Όχι, τρεις. Δεν είναι θέμα λοιπόν, ναι, αν θα παίζει ο Λάμπρου ή όχι. Όχι, το θέμα είναι πως η ομάδα θα είναι καλύτερη. Απλά λέμε ότι έχει το δικαίωμα να το εκφράσει. Αφού δεν προσβάλλει τίποτα άλλο. Θα μου πει κάποιος, εμένα με προσβάλλει το θα κάνω για τον εαυτό μου. Το σύνολο δηλαδή, κατάλαβες. Οι δηλώσεις του δεν είναι τετριμένες, δεν είναι συνηθισμένες. Και μετά από 5 λεπτά έγινε γυριστή. Ποια? Έγινε. Φυσικά. Δεν ότι εγώ του στέει του ΠΑΟΚ. Ότι όσοι νομίζουν ότι θέλω να φύγω από τον ΠΑΟΚ. Ναι. Το δικό μου καλό είναι να μείνω και να παίξω στον ΠΑΟΚ. Η δηλώση ήταν ημέρα, δημόσια στα μικρόφωνα, η διόρθωση ήταν νύχτα. Ναι, γιατί μετά τον πήρα. Εσύ τι είπες. Τι είπες. Εκεί λοιπόν λέει ο παίκτης, παιδιά, αυτό είπα, αυτό πιστεύω. Αυτό θα έλεγε και ο Σλούκας στην Τουρκία, αλλά. Αυτό έκανα, αλλά μετά έγινε η γυριστή. Συνήθως έτσι γίνεται στις ομάδες. Απλά ξέρεις τι. Έχει δημιουργηθεί λοιπόν για το παιδί ένα κλίμα που το δημιούργησε ο ίδιος αυτή τη στιγμή. Έχει δημιουργηθεί κλίμα γιατί αυτός μόλις μπει. Άμα μπει σε ένα μάτς, στην πρώτη λάθος πάσα έτσι, που θα κάνει. Θα λένε ρε φιλαράκι, ήθελες να παίξεις. Έτσι είναι, αυτό είναι. Γι' αυτό οι ποδοσφαιριστές είναι καλύτερο να μιλάνε πού, Κώστα. Πού? Στο γήπεδο. Βέβαια. Μόνο στο γήπεδο. Έτσι.
Ναι, αλλά σου λέει αυτός, εγώ μιλάω και δεν με βάζουν. Τι? Αυτός εγώ νομίζω ότι πλέον, μιλάει, ότι πλέον μιλάει για να φύγει. Εγώ απ' έξω είμαι, δεν ξέρω όλες τις εκφάνσεις και όλες τις παραμέτρους. Εγώ εικάζω με όποια εμπειρία μπορεί να έχω στο χώρο ότι το κάνει για να του πούν κάποια στιγμή ευχαριστώ πολύ αγόρι. Είναι η δεύτερη σεζόν. Απ' την άλλη, βέβαια, αν ήμουν πάω, ξέρεις, θα έλεγα τώρα. Τι? Φέρε πρόταση να φύγεις. Φέρε πρόταση να φύγεις. Στέργιο είναι η δεύτερη σεζόν. Πώς να φέρω πρόταση αφού δεν παίζω, θα λέει αυτός. Δεύτερος χρόνος. Τώρα ξεκινάει ο δεύτερος. Δανεικός έπαιξε, ρε φίλε. Πέρσι έπαιξε 6 μήνες στον Πανιόνιο, μόλις τον πήρε από τον Ηρακλή. Τη χάρη που έκανε στον Παπαθανασάκη τότε, Κώστα. Και δεν τα λέτε. Τι? Τα λέμε. Και μετά έπαιξε ένα χρόνο στην Ολλανδία. Ο οποίος ήταν πολύ καλός στην Ολλανδία. Πάρα πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός. Είναι καλός παίκτης τώρα. Δεν το συζητάμε, ρε Κώστα. Είναι καλός παίκτης. Υπάρχει μπροστά ο Μπίζεσβαρ, υπάρχει ο Στοχ, υπάρχει ο Πέλκας, υπάρχει ο Ελκαντουρί. Έτσι κρίνει ο Αμπέλ Φερέιρα. Τι να κάνουμε δηλαδή. Και, πρόσεξε, λάθος, και δεν είναι πρίνει. Τυχαίο βέβαια ότι το έκανε και ο προηγούμενος προπονητής. Δηλαδή δεν είναι ένας να πει τον Κουστάρο. Ναι, ναι. Βέβαια. Ο Πάοκ τον πήρε τον Ηρακλή. Ο προηγούμενος ήταν. Α, είχε Λουτσέσκο. Ο Πάοκ τον πήρε τον Ηρακλή 4 Ιανουαρίου του 2017. Ναι. Μετά από 20 μέρες τον δανείζει στον Πανιόνιο μέχρι το τέλος της σεζόν. Ωραία. Επιστρέφει στον Πάοκ τον Αύγουστο του 2018. Κατευθείαν ο Πάοκ τον δανείζει στη Φορτούνα Σιτάρτ και επιστρέφει ο Λάζαρος το καλοκαίρι που μας πέρασε. Τον κράτησε όμως το καλοκαίρι. Έχει νέο συμβολέο και έχει συμβόλαιο μέχρι τις 36 του 2023. Γιατί υπέγραψε επέκταση, αγόρι μου, αφού δεν παίζεις? Γιατί μου είπαν θα παίζω. Και τελικά. Χρήμα. Άλλαξε ο προπονητής. Άλλαξε ο προπονητής. Χρήμα. Η ανανέωση πότε έγινε? Ορίστε. Επί Λουτσέσκου ή επί Φερέιρα? Γιατί και αυτό παίζει τον ρόλο του τώρα. Καλοκαίρι λέει. Ναι, πότε? Του 18. Πέρσι. Τώρα έγινε η επέκταση. Η επέκταση. Η επέκταση. Ανανέωσε ο Λάμπρου 13 Ιουνίου του 19. Άρα με Λουτσέσκου. Ναι. Του Πολουτσέσκου, σε υπολογίζω, θα παίζει και αυτό. Ναι. Και ήρθε άλλο τώρα και. Και ξανά. Break. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Έχουμε ακόμη μια ποιοτική συνέντευξη στο πρόγραμμα. Χρωστάμε. Χρωστάμε. Η άλλη ψήνεται. Λοιπόν, καλή μία είναι. Η άλλη θα είναι ποιοτική. Η άλλη θα είναι ποιοτική. Αυτή που ψήνει 5 μέρες πάντως δεν βλέπω να βγαίνει. Όχι, όχι, θα βγει. Τώρα αργήσαμε εμείς. Τώρα είμαστε να μην σε. 2 εισιτήρια για Ηρακλή ΑΕΚ. FM και ενώ ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54526. Γράψτε και το ΙΡΑ δίπλα. Και 20 συν 20 φακελάκια, δηλαδή 2 τυχερούς θα βγάλουμε. DK Toys, μεταλλικές τάπες Super League που έχει και Λάζαρο Λάμπρου. Μέσα, ωραία, να ξέρετε. Ωραία. Και Ζαμπά. Περίμενε, πάυση, άνω τελεία. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει τη λύση συνεργασίας. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ενημερώνει επίσημα για τον τραυματισμό του Βραζιλιάνου. Τα νέα δεν είναι καλά. Ο Λέο Ζαμπά, μετά το τέλος του φιλικού, υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία προκειμένου να διαπιστωθεί σοβαρότερο τραυματισμό στο δεξί γόνατο. Τα αποτελέσματα της εξέτασης έδειξαν πως ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής υπέξει ρήξη έξω μηνίσκου με αποκόλληση του πρόσθιου κρέατος, δίχως να έχει υποστεί ζημιά στους συνδέσμους. Κρέατος, λέει. Περίμενε. Καλύτερο είναι δηλαδή. Περίμενε. Ο ποδοσφαιριστής ακολουθεί ήδη φαρμακευτική αγωγή προκειμένου να υποχωρήσει η φλεγμονή στο σημείο του τραυματισμού και να ληφθεί η απόφαση για την πορεία της αποθεραπείας του που υπολογίζεται να τον κρατήσει μακριά από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας για περίπου 2-3 μήνες. Αυτή είναι η ενημέρωση πριν από λίγα λεπτά για το Λέο Ζαμπά. Θα πω ότι φυσικά 2-3 μήνες δεν είναι μικροχρονικό διάστημα για ένα ποδοσφαιριστή, αλλά. Μπορείς να βάλεις ότι απέφυγε τα χειρότερα. Γιατί εγώ έβλεπα όλα τα ρεπορτάζ ότι πάει για ρήξη χιαστού. Ναι. Το ρήξη χιαστού είναι 6 μήνες συν ένα, ανάλογα και, ποιος είσαι. Έχουμε ρήξη έξω μηνίσκου. 2-3 μήνες. Δηλαδή είναι στη μέση. Με αποκόλληση του πρόσθετου κρέατος. Κρέατος. Έτσι, να φέρει πάει πάω. Κρέατος γράφει στην ανακοίνωση. Κρέατος. Άμα είναι κρέατ. Το κρέας. Κρέατος. Άμα κρέας. Πώς λέγεται. 2-3 μήνες. Πρόσθετου κρέατος. Πώς λέγεται. Το έχεις δει ποτέ σε ανακοίνωση σε ιατρική? Όχι, αυτό είναι το σωστό. Μπορεί να μην είναι εμείς. Κρεατός, επαναλαμβάνω. Κατάλαβες όμως, του κόψε κομμάτι, Κώστα. Κομμάτι του κόψε. Ναι, γιατί βγήκε ο Γουίνεϊ. Πολυβεριανός. Να σώσει τον γκολ στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου στο 92. Αφού πριν είχα φάει μέσα τα χέρια. Την έβαλα μέσα πριν. Τι να κάνω. Γι' αυτό λοιπόν είπα, παιδιά, εγώ στο ξεκίνημα ότι. Γιατί ήταν πολύ χάλια και το χώρο, το γενικότερα το. Ότι δεν κάνει τέτοια φιλικά. Ότι πρέπει να μην τραυματιστεί παίκτη, ούτε του ΠΑΟΚ ούτε τη Δόξα. Γι' αυτό Άρης κάνει διεθνές φιλικό με την Τζέσκα Σόφια. Πολύ καλό. Χαμός. Λαοθάλασσα. Ο λαός. Ο ΠΑΟΚ πότε παίζει? Στο μπάσκετ. Με τα νεύρα μας. Στο μπάσκετ. Γιατί? Πότε παίζει? Τότε. Δεν θυμάσαι. Εντός έδρας παίζει? Όχι. Εκτός παίζει το Περιστέρι. Στο Περιστέρι παίζει ο ΠΑΟΚ. 4 Παρτέαρτο, μήπως το Σάββατο. In the Pigeon. Μήπως παίζει το Κύπελλο, Κώστα. In the Pigeon. Α, καλό, μόνος το είπε.
Δεύτερη ώρα. Δεύτερη ώρα. Μαζί μας, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, η Under Armour. Η κορυφαία αθλητική εταιρεία επιδόσεων τώρα και στα ανατολικά. Από σήμερα, ολοκένουργιο κατάστημα. Ολοκένουργιο. Άνοιξε από το πρωί. Σας περιμένει στο Μεδιτεράνια Κόσμος. Αγαπημένες αθλητικές συλλογές. Τόσο σε ρούχο, όσο και σε παπούτσι. Με τις πιο πολυζητημένες τεχνολογίες που στόχο έχουν να σας βοηθήσουν να αποδώσετε καλύτερα. Από σήμερα λοιπόν, στο Κόσμος, νέο κατάστημα Under Armour. Και όσοι κινείστε εδώ, στο κέντρο της πόλης δηλαδή, υπάρχει το γνωστό κατάστημα Τσιμισκή, οδό Τσιμισκή, με Χρυσοστόμου Σβήνης. Για την ακρίβεια είναι Τσιμισκή 96, άμα κάποιοι κινείστε με τα GPS και τα λοιπά και θέλετε να σας πάει ακριβώς μπροστά στο μαγαζί, Τσιμισκή 96. Μαζί μας, Ότο Καλογεράς, σέρβις φανοπείο βαφείο ανταλλακτικά και αυτοκίνητο αντικατάστασης, τρία καταστήματα, Γρηγορίου Λαμπράκη 27, στροφή Τριανδρίας. Εσπερίων 19 στην Παλαιά Συμμαχική Ωραιοκάστρου και στο 14 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουντανιών στην Θέρμη. Μπορείτε να μπείτε και στο otokalogeras.gr. Μαζί μας και το Repair Store. Αν έχει χαλάσει η μπαταρία του κινητού σου, έχει σπάσει η οθόνη σου, έχει προβλήματα φόρτισης, γενικότερα έχει θεματάκια με το tablet σου, με το κινητό σου, με τον υπολογιστή σου, με το laptop σου, τότε Repair Store είναι η λύση. Τρία καταστήματα, Βενιζέλου 11 στο κέντρο, Βασιλίζολος 140 και στην Τούμπα Επιδαύρου 5. Repairstore.gr. Και μαζί μας η πίτσα Mr. Gold, η οποία βρίσκεται στις Οικίες Μυζολογίου 2, αλλά εξυπηρετεί και στα δυτικά και στο κέντρο. Στο 2-3-10-62-85-86 από τη μία το μεσημέρι μέχρι τη μία τα ξημερώματα. Όλες οι πίτσες, μακαρονάδες, σαλάτες, καλτσόνε, πενιλί. Και για όσους είναι στη γράμμουση, Κώστα και Χρήστα, όπως εγώ. Σίγουρα. Έχει και ριζότο, έχει και σουφλέ, έχει και παστίτσιο, διέτης. Και μουσακάκι, κάθε μέρα αλλάζει το μενού ημέρας. Οπότε ρωτήστε τα παιδιά εκεί στην πίτσα Mr. Gold να σας πούν και το μενού ημέρας, αν δεν θέλετε όλη τη παρέα να φάτε πίτσα. 2-3-10-62-85-86, ξαναλέω το τηλέφωνο, από τη μία το μεσημέρι μέχρι τη μία το πρωί. Χαιρετίσματα να δώσουμε στον Αντώνη τον Δημητριάδη, το Master of Oasis, τον οποίος μας ακούει, και θα με πανδρώσει, Κώστα, με το γυαλί για να επανέλθω στους αγωνιστικούς χώρους, να ξέρεις. Θα σε ενισχύσει. Τι? Θα σε ενισχύσει. Θα με πανδρώσει, είναι επάνδρωση, Κώστα. Ακριβώς. Με τη γυαλάρα αυτή που είχα το μαύρο, τώρα θα το κάνει σε γκρι, θα μου το κάνει αυτό. Ωραίο. Ποιος φοράει γκρι? Ωραίο. Γκρι άσπρο, ποιος θα το φοράει, ποιος παικταράς? Οι Σπέρς. Οι Σπέρς. Βασίλη Επιρίδης. Άρα θα πάρω από Άντερ Άρουν παπούτσι. Από Αντώνη Δημητριάδη γυαλί, φίλε, και θα καρφώνω μέσα στα μούτρα σου. Λοιπόν, για τα άσχημα νέα για τον Ζαμπά, 2 με 3 μήνες. Ναι. Δεν έχει υποστεί ζημιά στους συνδέσμους, αλλά έχει υποστεί ρήξη έσω μηνίσκου. Οπότε θα χρειαστεί 2 με 3 μήνες και ανάλογα με την πορεία της αποθεραπείας του τις επόμενες μέρες θα ληφθεί και η απόφαση για το πώς θα κυλήσει όλο αυτό το διάστημα. Άτυχος. 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 Σε μία από τις τελευταίες φάσεις του παιχνιδιού. Από μεγάλο ζήλο του τερματοφύλακα της δόξης. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Αλλά είναι κρίμα να συμβαίνει ειδικά σε ένα φιλικό. Δεν το συζητάμε. Δύσκολος αγωνιστικός χώρος. Ευτυχώς η παρουσία του Μαωρίσιο και του Βαρέλα που επέστρεψαν στη δράση δεν συνδυάστηκε με κάποιο θέμα. Παίξαν και αρκετοί πιτσιρικάδες, δείξαν καλά στοιχεία τηρουμένων των αναλογιών. Δεν θα πω εγώ μεγάλα λόγια και αυτό μας θάμπωσε και έβγαλε μάτια ο τάδε και ο τάδε. Έχουν τα παιδιά αυτά πάρα πολύ ακόμα δρόμο και θέλει υπομονή για να παίξει μια ομάδα όπως είναι ο ΠΑΟΚ, όπως είναι ο Άρης και να κάνει καριέρα στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Σήμερα. Τον τραυματισμό του Ζαμπά. Mm-hmm. Σίγουρα ο Λάμπρου, αν δείξει ένα ακόμα καλύτερο πρόσωπο στις προπονήσεις, μπορεί και να πάρει χρόνο συμμετοχής. Σήμερα είπαμε δίνουμε τα 2 εισιτήρια για το Ηρακλής ΑΕΚ. Σήμερα δίνουμε επίσης τα 2 σετ από φακελάκια. 2 σετ. 20 δηλαδή. 20 φακελάκια ο ένας, 20 φακελάκια ο άλλος. Και αύριο θα δώσουμε γυαλί ηλίου προσφορά από Opticon Express για τους φίλους ακροατές. Πού πάμε τώρα, Κωστά? Λοιπόν, ξεκινήσαμε την εκπομπή μιλώντας για την σημασία της συμμετοχής, της προσπάθειας όλων για αλληλεγγύη, και θα έχουμε μαζί μας έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μιλήσει πολλές ώρες και μιλάει σωστά για αυτό το ζήτημα, για την κοινωνία γενικότερα, για την προσπάθεια που κάνουν διάφοροι να τη φέρουν αυτή την κοινωνία στα άκρα. Είναι μαζί μας ο Σάββας Κοφίδης, ένας άνθρωπος ο οποίος συνέδεσε το όνομά του με όμορφες στιγμές στο ποδόσφαιρο της Θεσσαλονίκης. Είναι τώρα κάτοικος Κρήτης. Σάββα, τι κάνεις, καλησπέρα. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλά, εσείς. Το ότι ξεκινάει και κάνει πρόλογο και δεν έχει το ποδόσφαιρο μέσα, είναι καλό ή κακό? Καλό είναι και το ποδόσφαιρο και πράγμα, γιατί το ποδόσφαιρο ούτως ή άλλως είναι μέρος της ζωής, οπότε ισχύει. Οπότε ό,τι και να ξεκινήσετε, όπως και να ξεκινήσετε, καλό είναι. Είχαμε τον κύριο Ζερβουδάκη πριν και, ποδόσφαιρο, ναι. Και μας είπε ότι η προβολή που την χάνει μέσω του το ότι είναι καλλιτέχνης τον βοηθάει πάρα πολλές φορές ώστε να ακούγονται τα πράγματα τα οποία λέει για οτιδήποτε, για οποιοδήποτε άλλο θέμα. Και φαντάζομαι ότι και για σένα το γεγονός ότι είσαι ένας γνωστός πρώην πλέον ποδοσφαιριστής, προπονητής άνθρωπος, άνθρωπος του ποδοσφαίρου, βοηθάει στο να εκφράσεις απόψεις σου και να την χάνουν μεγαλύτερης αποδοχής. Απόλυτο είναι αυτό, γιατί η αναγνωρισιμότητα δημιουργεί την αίσθηση της προσοχής. Δηλαδή το γεγονός ότι προσέχω τι λέει κάποιος ο οποίος είναι αναγνωρίσιμος είναι πιο εύκολο από το κάποιον άνθρωπο ο οποίος δεν το γνωρίζει, δεν υπάρχει δημοσιότητα. Σωστά. Ναι. Και γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο πώς μιλάμε και τι πρεσβεύουμε σε αυτό που λέμε. Ακριβώς. Και βέβαια ξεκίνησε, Σάβα, μια συζήτηση η οποία νομίζω ότι θα μπορούσε και να μην ξεκινήσει καν. Με αναρτήσεις συναδέλφων σου, με μηνύματα στο χώρο των ανέλεγκτο της κοινωνικής δικτύωσης, με ακραίες εκφράσεις, και ήρθες εσύ να τονίσεις για πολλούς από εμάς το αυτονόητο ότι, ότι ούτε υπάρχουν διαχωρισμοί, δεν πρέπει να υπάρχουν διαχωρισμοί, άνθρωποι είμαστε όλοι, έτσι, και ότι πρέπει να μην μας χωρίζουν πράγματα τα οποία ίσως βολεύουν κάποιους. Ναι, ναι. Είναι απλά τα πράγματα. Να πούμε λίγο, να μπούμε στην ουσία του πράγματος. Οι έννοιες, ο Γερμανός, Ισπανός, Έλληνας, οι έννοιες μετανάστης, πρόσφυγας, δεν έχουν τόσο σημασία. Δεν ασχολούμαστε με αυτές τις έννοιες, αλλά με την έννοια άνθρωπος πρέπει να ασχοληθούμε. Σωστά. Και να γνωρίζουμε τι σημαίνει άνθρωπος. Η ιδιότητα ενός ανθρώπου δεν μας δίνει το δικαίωμα να διαφορετούμε την αναγκαιότητα κάποιου να ζήσει. Ακριβώς έτσι. Οι καταστάσεις στον πλανήτη, βεβαίως, και στη γειτονιά μας αν θέλεις, έχουν όμως βοηθήσει, Σάβα, να γιγαντωθούν ακραίες φωνές, έτσι, και να φέρουν αυτό το διαχωρισμό ανάμεσα στους ανθρώπους. Μα ναι, και πάλι έχει να κάνει με το πώς αντιλαμβάνομαι την συμπεριφορά μου απέναντι σε έναν άνθρωπο, ανάλογα τι φυλή είναι, ή τι ράτσα, ή τι χρώμα, ή ξέρεις. Και παράλληλα, με άνθρωπο ο οποίος ζει στην χώρα μου ή είναι της ίδιας φυλής, συμπεριφέρομαι διαφορετικά. Πρέπει να συμπεριφερόμαστε και να σκεφτόμαστε τι είναι αυτός ο άνθρωπος. Εάν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προσβάλλει τον άνθρωπο ή εξουσιάζει τον άνθρωπο ή κάνει κακό στον άνθρωπο, είμαι απέναντί του. Είτε είναι Έλληνας, είτε είναι Ισπανός, είτε είναι μετανάστης, όπως θέλετε ονομάστε το. Έτσι είναι πράγματι. Αυτή είναι η ουσία. Και αν μπορούμε να σκεφτούμε έτσι, τότε μπορεί να είμαστε πολιτικά όντα με συνείδηση και με πολιτική συνείδηση και κοινωνική συνείδηση. Έτσι είναι πραγματικά, και είναι κάτι το οποίο και μέσα από το ποδόσφαιρο, όπως είπαμε, που είναι όντως ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής πολλών σε όλο τον κόσμο, μέσα από το ποδόσφαιρο μπορούμε να περνάμε τα σωστά μηνύματα, έχω την εντύπωση, και ίσως όχι τόσο ακραία, ή να χωρίζουμε τους ανθρώπους μεταξύ τους. Το ποδόσφαιρο έχει τεράστια δύναμη. Τέτοια δύναμη που μπορεί να βοηθήσει στο να αλλάξουν τα πράγματα και οι σκέψεις και οι ιδέες. Πολλά πράγματα μπορεί να αλλάξει το ποδόσφαιρο. Αρκεί να έχουμε τη θέληση να το κάνουμε και να περνάμε μηνύματα τέτοια αλληλεγγύης προς τον συνάνθρωπό μας. Η ελληνική κοινωνία πώς τη βλέπεις, είναι έτοιμη για αυτά τα μηνύματα? Εντάξει, γενικότερα, γιατί γενικότερα οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο πρέπει να είναι έτοιμοι, άρα και εμείς για την χώρα που ζούμε και να πνέουμε πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Υπάρχει παντού και πάντοτε ετοιμότητα σε τέτοιες καταστάσεις. Απλά πολλές φορές οι άνθρωποι αποπροσανατολίζονται
λόγω του ότι έχουν την αδυναμία να αντιληφθούν κάποια πράγματα, άρα πρέπει να εκπαιδεύσουμε και την κοινωνία μας, mm-hmm. και αυτό ξεκινάει από τις πολιτικές βουλήσεις για το πώς μπορεί να εκπαιδεύσουμε παιδιά μέσα από την παιδεία, πώς να είναι τέτοιες συμπεριφορές και να δίνουν σεβασμό και αξίες περισσότερες από mm-hmm. ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει στην κοινωνία μας. Σάβα, μήπως αυτοί που δεν είναι έτοιμοι ή αυτοί που έχουν μίσος μέσα τους κάνουν απλά περισσότερο θόρυβο από την πλειοψηφία, γιατί όλοι μας λίγο πολύ, τουλάχιστον εγώ μιλάω για τον εαυτό μου, έχω φίλους mm-hmm. που έχουν φιλοξενήσει μετανάστες πριν πάνε σε άλλη χώρα, τους βοήθησαν τους ανθρώπους, δεν το φώναξαν. Μήπως αυτοί που κάνουν θόρυβο mm-hmm. είναι απλά η μειοψηφία, απλώς κάνει πιο πολύ θόρυβο και δημιουργείται αυτός ο τόρος. Εντάξει, πάντοτε, κοίταξε, όσο δύναμη έχει η πλειοψηφία, άλλο τόσο μπορεί να επηρεάσει και μια μειοψηφία. Εμείς, είτε θετικά είτε αρνητικά, εμείς πρέπει να έχουμε νου και γνώση για το, και να ακούμε, να φουγκραζόμαστε και τα δύο, ώστε να αντιλαμβανόμαστε ποιο είναι αυτό ξένο προς εμάς ή προς την ανθρωπότητα. Γιατί αν αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε τις έννοιες, όπως παράδειγμα τι είναι πατρίδα, τι είναι προσφυγιά, τι είναι ελευθερία, αν αντιλαμβανόμαστε τι είναι, μετά δεν μπορεί να μας παραπλανήσει κανένας. Και ο Έλληνας έχει περάσει δύσκολα, Σάβα. Δηλαδή οι παππούδες μας ήρθαν κυνηγημένοι, φύγαν μετανάστες, περάσαν δύσκολα και νομίζω είναι ξένο για τον Έλληνα να καταφεύγει σε ρητορικές μίσους και διαχωρισμούς των ανθρώπων. Γιατί έχουμε βιώσει όλοι μας λίγο πολύ και την ξενιτιά, ξαναλέω, οι παππούδες μας για να είναι καλύτερο. Συμφωνώ μαζί σας γι' αυτό. Γι' αυτό περισσότερο εμείς πρέπει να προφυλάσσουμε τέτοιου είδους καταστάσεις, γιατί έχουμε ζήσει, έχουμε περάσει και συνεχίζουμε να περνάμε. Και όχι πριν από 800 χρόνια, πριν από 100 χρόνια. Όχι, από πολέμους. Άρα πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη ευαισθησία σε τέτοιου είδους θέματα. Ακριβώς, συμφωνώ μαζί. Ποδοσφαιρικά σε βρίσκουμε στον Όφη τώρα, έτσι. Σε συνεργασία εκεί με την ομάδα του Όφη. Πώς πήρες την απόφαση και έκανες το ταξίδι, δηλαδή δεν είναι και δίπλα η Κρήτη? Όχι, όχι. Απλά οι άνθρωποι εδώ, επειδή είχα πάντοτε σχέσεις με ανθρώπους εδώ στην Κρήτη, με τον Γιάννη τον Σαμαρά, τον γιο του τον Γιώργο, με τον Γρηγόρη τον Τζινό, τον mm-hmm. Μίλτο Ανδριανίδη, είχαμε σχέσεις και η σκέψη τους συμπίπτει με τις δικές μου ιδέες. Το όλο αυτό για το ποδόσφαιρο είναι ακριβώς το ίδιο που μιλάω εγώ ποδοσφαιρικά. Άρα εδώ βρήκα κάτι το οποίο με εκφράζει ποδοσφαιρικά και πήρα αυτή την απόφαση, γιατί εδώ βλέπω ότι υπάρχει ένας δρόμος για ανάπτυξη για το ποδόσφαιρο. Σάβα, διαβάζω στη σελίδα του Όφη, γιατί πολλοί κόσμος δεν το έχει αντιληφθεί. Mm-hmm. Και διαβάζω. Mm-hmm. Γιώργος Σαμαράς, Ηλίας Πουρσανίδης, Σάβας Κοφίδης, Νίκος Νιόμπλιας, mm-hmm. Γρηγόρη Τσινός, Παύλος Αδάμος, Μανώλης Πατμετζής, Κώστας Σταυρακάκης, Δημήτρης Μάρκος, Αλέξης Αλεξούδης. Μιλάμε, έχετε μαζευτεί ποδοσφαιρά άνθρωποι πάρα πολύ στον αριθμό και δεν είναι κάτι που συνηθίζεται στις ελληνικές ομάδες. Μάλλον δεν θυμάμαι καμιά άλλη ομάδα να έχει τόσους πολλούς παίκτες που έχουν αφήσει το στίγμα. Δεν είναι απλά παίξατε μπάλα, έχετε αφήσει το στίγμα και στον Όφη αλλά γενικότερα στο ελληνικό ποδόσφαιρο και είστε μαζεμένοι όλοι μαζί κάτω από μία στέγη. Ναι. Είναι εντυπωσιακό αν μη τι άλλο. Ναι, το ζήτημα δεν είναι απλά ότι υπήρχαν αυτοί οι οποίοι είναι ποδοσφαιράνθρωποι, έχουν παίξει σε υψηλό επίπεδο και η ποδοσφαιρική τους αξία είναι μεγάλη. Και το ήθος είναι το τι ακριβώς περιδεύουν σαν σκέψη, σαν ιδέα και για την κοινωνία, αλλά και για το ποδόσφαιρο το ίδιο, το οποίο είναι μέρος της κοινωνίας μας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, γιατί μιλάμε όλη την ίδια γλώσσα, μιλάμε το ίδιο. Φανταστείτε τώρα αυτή τη στιγμή ότι η Under 13 μέχρι την πρώτη ομάδα κάνει το ίδιο πράγμα. Δηλαδή όπως παίζει η πρώτη ομάδα είναι ακριβώς το ίδιο πως μαθαίνουμε τα παιδιά να παίζουν. Ναι. Αυτό το ποδόσφαιρο δηλαδή. Και αυτήν το σεβασμό και αυτές τις αξίες που έχει και η πρώτη ομάδα που προσπαθούμε δηλαδή να αναπτύξουμε και στην πρώτη ομάδα. Είναι ακριβώς το ίδιο. Η φιλοσοφία αυτή που έχουν αρκετές ομάδες της Ευρώπης με ποδοσφαιράνθρωπους, η οποία τώρα άλλωστε ήδη έχει κάνει τον Όφη Σάβα να ξεχωρίζει. Ήδη μιλάνε πολύ για το project που έχει στηθεί εκεί και από την οικογένεια Σαμαρά και από όλους εσάς που είστε στο πλευρό της και βοηθάτε. Ακριβώς, γιατί είναι οι άνθρωποι που το στηρίζουν.
η σταθερότητα αυτών των ανθρώπων, την οποία δεν βλέπουμε σε άλλες ομάδες. Mm-hmm. Και κατά καιρούς είδαμε και στις ομάδες της Θεσσαλονίκης ότι δεν υπάρχει οι άνθρωποι που είναι γύρω για να είναι σταθεροί σε έναν δρόμο που έχουν χαράξει και τον γνωρίζουν ποιος είναι αυτός ο δρόμος. Και θα προσθέσω εγώ σε ότι δεν αρκεί μόνο που έχετε παίξει ποδόσφαιρο. Εγώ τουλάχιστον έχω ακούσει ανθρώπους να μιλάνε αρνητικά για σένα, για τον Γιώργο Σαμαρά, για τον Νίκο Νιόμπλε και τον Παύλο τον Αδάμο. Δηλαδή πέρα από την γνώση σας υπάρχει και ένα ήθος, υπάρχει μια φιλοσοφία. Και δεν νομίζω να ήταν τυχαία η επιλογή όλων εσάς από τον Μεγαλομέτωχο ή από τον Γιώργο Σαμαρά, δεν ξέρω. Όχι, όχι. Είναι με βάση αυτό και ο Μεγαλομέτωχος και ο Γιάννης και ο Γιώργος. Το στήσαν όλο με βάση αυτό, τα άτομα. Ναι. Τα άτομα δηλαδή θα υποστηρίξουν αυτό. Αλλιώς δεν το κάνανε. Για τη ζωή στην Κρήτη δεν σε ρωτάμε. Ένα σχόλιο να μας κάνεις γενικότερα για το πρωτάθλημα. Πώς βλέπεις τον ΠΑΟΚ, τον Άρη, τον Ηρακλή θα θέλαμε να σε ρωτήσουμε, αλλά ναι, εκεί που βρίσκεται ο Ηρακλής. Όχι, είναι πάντοτε όπου και αν βρίσκεται, η ιστορία δεν σταματάει. Πιστεύω ότι ακριβώς αυτό που λέγαμε πριν, αν υπάρχουν οι άνθρωποι γύρω-γύρω, οποίοι να έχουν μια ιδέα και ένα στόχο να ακολουθήσουν έναν δρόμο, ο Ηρακλής έχει τη δυναμική και η ιστορία τον ακολουθεί και πιστεύω ότι μπορεί να βρεθεί πάλι εκεί που το ανήκει. Αυτή είναι η πίστη μου. Mm-hmm. Αλλά πρέπει να βρεθούν οι άνθρωποι οι οποίοι θα το υποστηρίξουν και θα είναι σταθεροί σε αυτό. Για το πρωτάθλημα. Ναι. Το πρωτάθλημα, εντάξει, φαίνεται κάποιες στιγμές ότι είναι ικανοποιητικό. Ακόμα όμως θέλει πάρα πολύ το ελληνικό πρωτάθλημα για να φτάσει σε υψηλό επίπεδο. Υπάρχουν δύο ομάδες οι οποίες είναι δυνατές, ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, οι οποίες φαίνονται ότι θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα. Υπάρχει και όφη, η δυναμική του όφη που παίζει το ποδόσφαιρο, ένα αξιόλογο ποδόσφαιρο, ναι, ένα διαφορετικό ποδόσφαιρο. Είναι η πιο βελτιωμένη ομάδα όφη σε σχέση με πέρσι. Δηλαδή αυτό που βλέπαμε πέρσι με αυτό που βλέπουμε φέτος, νομίζω ότι όλοι το παραδέχονται ότι είναι κάτι άλλο, κάτι τελείως διαφορετικό. Και ακόμα φανταστείτε, πιστεύουμε ότι έχει πολλά περιθώρια να μεγαλώσει αυτό. Γιατί είναι ακόμα στην γέννησή του. Σε ενοχλεί σαν... Γενικά δεν είναι τόσο άσχημο σε σχέση με πέρσι. Ναι. Για Άρη δεν μας είπες. Έχεις φορέσει και τη φανέλα. Ο Άρης έχει μια ποιότητα, δηλαδή μια πληθώρα παικτών με πολύ υψηλό ταλέντο. Έχει τη δυνατότητα να παίξει καλύτερο ποδόσφαιρο, σαν παιχνίδι. Mm-hmm. Αλλά ακόμα δεν το βρήκε. Αλλά η ποιότητα των παικτών τους είναι αυτό που μπορεί να δώσει σε κάθε προπονητή την δυνατότητα να βρει ένα παιχνίδι πάρα πολύ ελκυστικό και ανταγωνιστικό στο ελληνικό δάστημα. Σε ενοχλεί, Σάβα, όλο αυτό που γίνεται πέρα από τους αγωνιστικούς χώρους, οι ανακοινώσεις, οι καταγγελίες, η διαιτησία, το VAR, this is Greece. Ή απλά το έχεις συνηθίσει τόσα χρόνια και το αφήνεις απ' έξω από τη δουλειά σου. Γιατί βλέπουμε και φέτος υπάρχει πολύ έτσι, τοξικότητα, υπάρχει ένταση, υπάρχει... Ναι, ναι. Και εμείς και προσωπικά, αλλά και εδώ εμείς το αφήνουμε έξω τελείως. Δεν έχει βγάλει ανακοίνωση για τη ΣΥΟΦΗ, νομίζω. Ούτε δεν έχει... Μα δεν πρόκειται να ασχοληθεί με αυτό. Ασχολούμαστε με το παιχνίδι αυτό καθεαυτό και τι μήνυμα δίνει στον κόσμο, αν μπορεί να τον χαροποιήσει, αν του δώσει δηλαδή αυτό που περιμένει από το ποδόσφαιρο, και δεν ασχολούμαστε ούτε με ανακοινώσεις, ούτε με διαιτησία, ούτε με VAR, ούτε με οτιδήποτε. Αναλύουμε το παιχνίδι και το άλλο είναι κάτι το οποίο απλά συμβαίνει. Είναι κάτι ξένο για το ελληνικό ποδόσφαιρο, Σάβα, αυτό που γίνεται στον Όφη. Μα από τη φάση είναι δηλαδή. Το παράδοξο όμως είναι ότι ο Όφη ήταν πρωταγωνιστής, ας πούμε, σε κάποια παιχνίδια, είτε με τον Ολυμπιακό είτε με τον ΠΑΟΚ, για κάποιες αφισιτούμενες φάσεις. Το πέναλτι που δεν παίρνει στον Ολυμπιακό, νομίζω θα το σφύριζε και ο Μαρινάκης. Αλλά τέλος πάντων, ας μην πούμε σε αυτό, αλλά ο Όφη δεν είπε τίποτα. Ούτε με τον ΠΑΟΚ, ούτε με τον Ολυμπιακό. Λέγανε όμως οι άλλοι. Λέγανε οι άλλοι όμως. Αν δείτε τις δηλώσεις του Γιώργου, του προπονητή, ναι, είναι για το παιχνίδι καθαρά. Έτσι. Δεν ασχολείται για κάποια πράγματα που είναι έξω από το παιχνίδι. Αναλύει το παιχνίδι, λέει αυτό ακριβώς που είναι, όπως είναι και για την ομάδα του και για το παιχνίδι γενικότερο. Και αυτή είναι η ουσία. Η στάση μας απέναντι, ναι. Ο ποδόσφαιρος στον Όφη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάβα.
Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά, να έχετε δύναμη. Ευχαριστούμε πολύ, Σάβα. Και να είστε καλά. Εσύ και εσύ. Ευχαριστούμε πολύ που μας μίλησες. Να είσαι καλά, Σάβα Κοφίδη. Να είστε καλά, γεια σας. Γεια σου, Σάβα. Ευχαριστούμε τον Σάβα Κοφίδη. Και παικτάρα, έτσι. Πέρα από όλα τα άλλα, πέρα από ότι είναι μια ιδιαίτερη προσωπικότητα ο Σάβα ο Κοφίδης, ήταν και παικτάρα. Προσεβασμό και μόνο στο Σάββα δεν σχολίασα ότι είπε ο Όφη δεν είπε τίποτα για την θυσία με τον Μπάουκ. Δηλαδή, μόνο εσύ δεν μπορεί να πει αυτό το πράγμα. Δεν είπα για τον Μπάουκ. Όχι, είπε, γίνα κάποια πράγματα, έπεσε στο παιχνίδι με Ολυμπιακό και εδώ ο άνθρωπο μα έδωσε τόσα μηνύματα. Δεν κατάλαβε τι πάλι μιλάτε. Δεν κατάλαβε τι είπα. Δεν κατάλαβε τι είπα. Είπα ότι γίναν κάποια πράγματα στο παιχνίδι με Ολυμπιακό και ο Πάουκ και ο Όφη δεν πήρε θέση για τίποτα από αυτά. Δεν να πει ότι έπρεπε να αποβάλει τον Έιρα. Ναι, δεν πήρε θέση. Δεν μπήκε στη διαδικασία. Αυτό λέω. Είναι τα δύο μάτς, μα να σου πω κάτι. Τρία είναι τα μάτς του Όφη που είχε θέμα διαιτητικό. Με τον Άρη με το πέναλτι, την πρώτη αγωνιστική. Με τον ΠΑΟΚ με την Μπουνιά που είναι υπέρ του αυτό το συγκεκριμένο. Μπορούσε να πήρε, φίλε. Εσύ θεωρείς ότι πρώτη φορά θα βγει η ομάδα και θα έλεγε για το πέναλτι του Μάνου. Εγώ σου λέω δεν είναι πέναλτι. Δεν βγήκε καμία ομάδα. Βγήκε ο Ολυμπιακός. Ολυμπιακός και εσύ. Αυτό είπα. Αυτό σου λέω ότι βγήκαν και μιλούσαν άλλοι για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Αυτό δεν κατάλαβες πάλι. Να μην το ανοίξουμε, έχει δίκιο ο Κώστας. Ωραία τα είπε ο Σάββας. Μα αυτό λέμε, ρε φίλε, ότι αυτοί δεν λένε. Να μην πούμε στο τρυπάκι που πριν από δύο λεπτά λέγαμε ότι δεν κάνει καλό στο ποδόσφαιρο. Όταν όμως, να σου πω κάτι, κάνει δεν κάνει καλό, Κώστα, κάθε εβδομάδα υπάρχει ένας πόλεμος πάνω στο κομμάτι. Ναι, και τώρα έχει επεκταθεί. Τώρα έχει βάλει ο Ιβάν τα δικά του τα μέσα και ο Μαρινάκης τα δικά του τα μέσα και γράφουν και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Αποκαλύπτει το έθνος του τέτοιου. Αποκαλύπτει μετά τα νέα. Ναι, ναι, αποκαλύπτουν ναι. Μετά και τον Ιβάν. Έχουν πάει και σε αυτό το επίπεδο. Δεν έχουν καταλάβει κάτι οι Ολυμπιακοί, οι Αριανοί, οι Παοξίδες, όλοι και εμείς. Ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός για αυτούς εδώ δεν είναι το μεγαλύτερο πράγμα στο οποίο μάχονται. Ίσα-ίσα. Αυτοί μάχονται σε άλλο επίπεδο. Πολιτικό. Όπως φάνηκε ξεκάθαρα όλα αυτά τα χρόνια. Επιχειρηματικό. Για τον Ιβάν Σαββίδη είναι πάνω απ' όλα η οικογένειά του και μετά είναι ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα γρήγορο. Ιβάν Σαββίδη. Όσο υπάρχει. Πάμε στο διάλειμμα. Κομψό. Για να ξέρετε. Η οικογένειά του και μετά ο ΠΑΟΚ. Βέβαια. Και ποντιακός ελληνισμός. Αυτά. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε διάλειμμα. Δεν έχει διάλειμμα μετά από αυτό. Δεν έχει διάλειμμα. Μπλόκαρα. Δεν πειράζει, Χρυσάδε. Είναι παρατέταρτο, παιδιά. Τι διάλειμμα. Ο πρόεδρος δεν βγήκε και 43 πήγε. Πάρτε το πάμε θέματα, παιδιά. Θα το πάρουμε συνεχόμενο. Ωραία. Θα το πάρουμε συνεχόμενο. Έχουμε 10 λεπτά ακόμα για να κάνουμε και τις κληρώσεις μας. Οπότε μπορείτε να στέλνετε τα μηνυματάκια σας για τα δύο εισιτήρια του αγώνα του Ηρακλή με την ΑΕΚ. Βλέπω ότι οι τάπες έχουν μεγαλύτερη απήχηση, Κώστα, δεν θέλω να σας επικράνω. Ναι, γιατί τα του Ηρακλή με την ΑΕΚ έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια, οπότε... αφού τα δίνουμε, δύο. Εντάξει. Αυτοί που τέλος πάντων είναι ενεργοί. Μάλλον έχουν εξαντληθεί, αυτοί που πάνε στο Ιβανόφιο. Έχουν ήδη πάρει, οπότε... Α, μάλιστα. Κατάλαβα. Εντάξει. Εγώ θα πήγαινα πάντως αυτό το μάτσο. Έχει παιχνίδια σήμερα. Πολύ ωραίο μάτσο αυτό. Βλέπω από την προηγούμενη εκπομπή σημαδεμένα δύο σημεία. Ναι. Ποια? Ο Σταύρος είναι αυτός. Ναι, ναι. Εντάξει, Τουρκία-Ισλανδία. Άσο λέει ο Σταύρος. Τουρκία-Ισλανδία άσο. Τουρκία-Ισλανδία άσο. Με χαιρετισμούς και τέτοια. Η Ισλανδία με διπλό μένει ζωντανή. Νάτο. Η Τουρκία με άσο καθαρίζει και περνάει στο Euro. Χι τότε. Και γκολ-γκολ το Τσεχία-Κόσοβο. Λέει ο Σταύρος, προτείνει. Τσεχία-Κόσοβο. Γκολ-γκολ 1,80. Τι βλέπει. Το Κόσοβο δεν. Μπορεί να έχει κανένα inside information. Πού τα ξέρει, ναι. Από τη Σλόβα Λίμπερετς. Αγγλία Μαυροβούνιο. 1-0-8 η Αγγλία. Σερβία Λουξεμβούργο. Α, έχει εθνικές. Παίζει ένα ωραίο όμως. Πορτογαλία, Λιθουανία. Ένα ωραίο παίζει, δεν το είπε. Για πες το. Ποιο? Αλβανία, Ανδώρα. Αλβανία, Ανδώρα. 13,5 το διπλό. Ποιο διπλό, η ανατροπή. Η ανατροπή, πόσο η ανατροπή. Διπλό ημίχρονο στο τελικό. 22. Λοιπόν. 22. Ανδώρα ημίχρονο, Αλβανία τελικό. Μπλινγκ μπλονγκ. Μπορεί να το παίξει και ανάποδα, αλλά δεν νομίζω. Ήμασταν μέτριοι στο πρώτο ημίχρονο, υποτιμήσαμε τον αντίπαλο. Ξυπνήσαμε στο δεύτερο. Στο δεύτερο ημίχρονο πήγαμε και παίξαμε σαν Αλβανία. Οι φωνές του προπονητή ξύπνησαν τους παίκτες. Ναι. Η αλλαγή στο 65. Ο Μίτζεν Μπάσα βοήθησε. Και ο Μαβράη βοήθησαν, για να αλλάξουμε την κατάσταση. Ο Κρίστη Βαγγέλη βγήκε από τα αριστερά. Και με 4 γκολ. Ο του Μιρέλ Γιώσα. Με 4 γκολ σε 5 λεπτά. Κάναμε το 0-1. 4-1. Κιώσε του ΠΑΟΚ. Ο Κάτσε! Δεν ξέρω από όλου αυτού, μόνο ο Κάτσε είναι ενεργό. Ο Μπάσα σταμάτησε. Ναι. Σταμάτησε ο Μπάσα τώρα. Μαύραη. Νομίζω ο Κιώσε. Μα ταλαιπώρησε πρώτα στον Άρη, πήγαινε έφυγε συνέχεια. Ο νέος Μπεκεμπάουερ. Ο Μαύραη, ο αρχηγό είναι ο Μπεκεμπάουερ. Ο νέος Μπεκεμπάουερ από την Bundesliga. Ο Μαύραη ήταν αυτό, Κώστα. Αυτό λέω. Ήταν, στην Bundesliga έπαιζε. Ναι. Στο Αμβούργο. Και. Τι είχε. Και. Δεν κόλλησε το σημείο. Εντάξει.
Έφυγε Κώστα όμως. Σε τρεις μήνες μέσα τον διώξαμε. Και πήραμε και 50.000. Όπως λέει Κώστα, πολύ εύστοχα και ο Σταύρος. Είναι ναι, ναι, ναι. Πάρα πολύ καλή ατάκια. Ναι, ναι, ναι. Ότι δύο Αλβανούς στόπερ δεν έχει ούτε Εθνική Αλβανία. Που είχε ο Άρης. Ο ένας ήταν Αλβανός στόπερ. Καλό, 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 καλό. Παρ' όλα αυτά, καλό. Παίξανε σε ένα ματς οι δύο Αλβανοί στόπερ μαζί. Ποιο ματς? Με την ΑΕΚ που έτρεχε. ΑΕΚ Άρης 4-0. Με τον Τζίλο! Με τον Τζίλο! Σφαγή. Στο δεύτερο γκολ. Στο δεύτερο γκολ, φίλε, είναι επιθετικό φάουλ. Δεν το δίνει. Με το χέρι παίρνει την μπάλα. Τι κάνει με το ακουστικό. Λοιπόν, αυτά και από τον Σάβα Κοφίδη. Μπάσκετ Ηρακλή, έχουμε καμιά ενημέρωση, Κώστα, κάτι αυτό. Παιδιά, μόνο ένα πράγμα θα πω. Ελπίζω να μην με ακούνε πολλοί. Ηρακλειδή στα γραφεία τη ΚΑΕ. Πολλοί συνάδελφοι ή πολλοί στα γραφεία τη ΚΑΕ. Από την Κυριακή έχω έτοιμες ανακοινώσεις. Από το Σάββατο. Και έχουμε Πέμπτη. Ευχαριστώ. Ποιες ανακοινώσεις? Κάτι ανακοινώσεις για τα διαρκείας. Το φρονί μου τα παιδιά. Από την Κυριακή. Προεργασία. Τα έχω έτοιμα όλα. Όλα. Είναι έτοιμα. Όλα. Περίμενε την άλλη Κυριακή. Να τις βγάλεις. Την άλλη Κυριακή. Λοιπόν, να πούμε ότι ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία του Στέφανου Τσιτσιπά στο τένις. Ναι, τι έκανε. Κέρδισε και το Ζβέρεφ. Έπαιξε με ποιότητα τη φορά. Να πούμε ότι είναι ένα τουρνό που λέγεται ATP Finals. Το οποίο τι είναι? Οι 8 καλύτεροι του κόσμου. Ναι. Παίζουν μεταξύ τους σε ομίλους. Ναι. Και βγαίνει τέλος πάντων ο καλύτερος του κόσμου. Και παίρνουν πόσα χιλιάδες ευρώ. Ναι, όντως. Λοιπόν, ο Στέφανος κέρδισε και το Μετβέντεφ, ο οποίος ήταν ο κακός του δαίμονας, για πρώτη φορά στην καριέρα τον κέρδισε. Και τώρα το Ζβέρεφ χθες με 2-0 σετ με εκπληκτική απόδοση. Και περιμένει τώρα τα αποτελέσματα των σημερινών αγώνων για να δει αν θα προκριθεί πρώτος ή δεύτερος. Και θα παίξει ή με τον Τιμ, τον Ντομινίκ Τιμ, τον Γερμανό, ή με τον Τζόκοβιτς. Έχω την εντύπωση. Ενημερωμένο σε βλέπω, Κώστα. Τα διάβασα χθες το βράδυ, φίλε. Πρέπει να διαβάζουμε. Μουσιογράφοι μας. Κέρδισε αυτόν τον Μετβέντεφ, ο οποίος δεν έχανε στο προηγούμενο. Τον οποίο είχε κερδίσει 5 φορές ο Μετβέντεφ, τον κέρδισε συνέχεια και τον κέρδισε ο Στέφανος τώρα. Στο φίλο είναι πολύ μεγάλη επιτυχία. Στο Αλβανία, Ανδώρα, διπλό ημίχρονο τελικό. Είναι 34. Και άσο ημίχρονο διπλό τελικό 126. Δεν θα χάσει η Αλβανία, φίλε. Δεν θα χάσει. Δεν θα χάσει. Παρ' όλα αυτά, μπορεί το γκολ πώς είναι, να φάει ένα γκολ. Όχι, όχι. Το goal, ανατροπή, goal... ρε φίλε. 34, 3 ευρώ. Για δεν θα ξεφτυλιστούμε, φίλε, για να βάλει 34. Το γκολ πληρώνει. Ο Παπ το έχει 22. 85. Ζάχαρη. Έκανα ένα λάθος. Βγήκα να κάνω έξοδο, μου βγει μπάλα μέσα από τα χέρια. Ρε παιδιά, 34 σου λέει. 5 ευρώ βάζει και παίρνει 170. Κώστα, δεν στείνονται τα μάτσα ανάλογα με τις μεγάλες αποδόσεις. Ναι. Καλά. Δεν στείνονται τα μάτσα ανάλογα με τις μεγάλες αποδόσεις και ούτε στείνονται τα παιχνίδια έτσι όπως πιστεύετε όλοι ότι στείνονται. Ότι όλα στείνονται. Όχι, δεν στείνονται όλα. Καλά, εννοείται. Υπάρχουν και κανονικές ανατροπές και κανονικά αυτά. Λοιπόν, για να δώσουμε και ολοκληρωμένο ρεπορτάζ, ναι. Να δούμε η Αλβανία που βρίσκεται, τι κάνει στον όμιλο. Θέλει να αποκριθεί η Αλβανία. Τουρκία 19, Γαλλία 19. Οι δύο ομάδες που παίρνουν το ιστορικό. Άρα διάφοροι Τουρκία. Η Ισλανδία 15. Α, που μας έδωσε ο Σταύρος. Η Αλβανία 12. Ελπίδα καμία. Ακόμα δύο μάτς έχει. Τι να κερδίζει, 12 με 19. Τα πάει πού? Ο πρώτος και ο δεύτερος προκρίνονται. Ναι. Με δύο νίκες πάνε 18. Δεν έχει στυλιστό από την Ανδώρα, φίλε. Αλβανία είμαι. Μεγάλη Αλβανία. Ανδώρα 3 βαθμούς. Ανδώρα 3 βαθμούς. Τρεις βαθμούς. Ανδώρα. Έχει κερδίσει την Αλβανία. Ποιον κέρδισε? Ποιος, η Ανδώρα, ναι. Κέρδισε τη Μολδαβία 1-0. Α, ναι, την προηγούμενη αγωνιστική. Βέβαια. Η Αλβανία έχει χάσει. Δεν μπορεί να κάνει ένα καλό πρώτο ημίχρονο και να προηγηθεί 0-1. Όχι. Δεν μπορεί, ρε. Καλά. Και μετά η Αλβανία το γυρίσει. Και μετά 3-1. Δεν έχει βαθμό πουθενά ποτέ. Έχει κερδίσει τη Μολδαβία, σου λέει. Στην έδρα της 1-0. Εντάξει. Να δούμε το πρώτο μάτς τι έγινε. Είχε κερδίσει η Μολδαβία. Αλβανία 0-3. Να το. Δύσκολα. 0-3 δύσκολα. 0-3 έλεξε. 21, 87 και 90 συνέχεια. Η Ελλάδα με ποιον παίζει? Η Ελλάδα. Αυτούς ποτέ έχετε. Δεν πεθαίνει. Αυτούς έχετε, ρε φίλε, στο κανάλι. Είναι δυνατόν. Τι είναι αυτός? Αδερφός μου. Ναι, ναι, καλό παιδί. Καλό παιδί. Μετερολόγος. Η Ελλάδα με ποιον παίζει? Νομίζω παίζουμε Αρμενία στο Ερεβάν. Αύριο το βράδυ. Αύριο. Βάλει τη σαζαμπάστα να λέει αγόρι μου το δελτίο. Παιδιά, να πούμε καμιά αθλητική είδηση. Πες μας, Στέργιο, τα υπόλοιπα. Ποια είναι τα υπόλοιπα, είπαμε. Ερεβάν, εθνική. Ερεβάν. Αρμενία. Δύσκολο μάτς. Και έχουμε Φιλανδία, δεν κάνω λάθος, στο ΑΚΑ, τελευταίο μάτς. Με δύο νίκες προκρινόμαστε? Όχι. Όχι. Δύο νίκες και να αποσυρθούν οι όλοι του ομίλου. Να πάνε σπίτια τους. Πόσους βαθμούς έχουμε, φίλε? Γιατί μας υποτιμάς? Κοντά είμαστε στην πρόκριση. Βάλε να δεις.
Λοιπόν, ο Γιώργος Αβίδης μίλησε σε ερυθρόλευκη σελίδα. Θέλω DPG στο ποδόσφαιρο μέχρι τέλους στο μπάσκετ. Αυτά τα είδες. Το DPG στο ποδόσφαιρο το ξέρουμε από εδώ και καιρό. Ιταλία 24 βαθμούς. Φιλανδία 15. Ναι. Αρμενία 10. Βοσνία 10. Ελλάδα 8. Ωραία. Αν κάνουμε δύο νίκες, είμαστε ένα βαθμό από την πρόκριση. Ναι. Να κάνουν επεισόδια οι Φιλανδοί χούλιγκανς που είναι γνωστοί για τα έκτροπα, μείον 3. Έτσι. Η Βοσνία να αποσυρθεί, δηλαδή να μην κερδίσει τους δύο αγώνες που έχει. Την κερδίσαμε τη Βοσνία. Τους υπερόπτες. Ήρθαν εδώ, φέτφα. Την πληρώσανε, την πληρώσανε. Φέτφα, φέτφα, φέτφα που λέγει ο Νικολάκης της μεταδόσης. Ναι. Έτσι το βρω αυτό. Αυτά και για την. Δηλαδή παίζουμε τώρα, σήμερα παίζουμε. Εμείς πότε παίζουμε, αύριο. Εμείς είμαστε. Η Ελλάδα. Αύριο παίζουμε, είπαμε 100 φορές. Αύριο στις 7. Αρμενία, Ελλάδα. Ωραία. Αρμενία. Στις 7. Ναι. Ποιες 7, ρε. Γιατί έχουμε κομπή. Όχι. Έχεις εκπομπή. Και τη Δευτέρα στις 10 παρατέταρτο. Ωραία ώρα για να έχει το γήπεδο 10 ανθρώπους. Ελλάδα-Φιλανδία. Δευτέρα 10 παρατέταρτο. Δευτέρα 10 παρατέταρτο. Το κρύο που έχει παιδιά στο ούτε, όλο ούτε το χρόνο, οι εργαζόμενοι δηλαδή. Στο ΆΚΑ δεν θα είναι εκεί. Φοβερό. 10 παρατέταρτο. Πάει ο ΆΚΑ Απρίλιο μήνα, τέλη Απριλίου, για τον ημιτελικό κυπέλου ΑΕΚ Πανσερραϊκός και έκανε παιδιά μείον 18 στο ΆΚΑ. Δηλαδή είναι μια τοποθεσία απίστευτη. 12 μήνες το χρόνο, έχει παγωνιά τώρα. Μάλιστα. 18 Νοεμβρίου, 10 παρατέταρτο. Καλά να περάσετε. Πάρα πολύ ωραία. Πάτε. Μπράβο σας. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ο αρχηγός είπαμε θα μας μιλήσει αύριο. Τώρα με ενημερώνουμε μήνυμα. Χρήσανθε, οι συνεργάτες του. Και το τικ-τικ του ποντικού που συνέχεια κάνεις ακούγεται. Ωραία, ακούγεται γιατί προγραμματίζω το break, Κώστα. Πείτε σε αυτό το παιδάκι ότι ακούγεται. Κώστα, προγραμματίζω το break. Μέσα στο στούντιο. Break, break. Και είναι και μεγάλο το break, οπότε πρέπει να κλείσουμε τώρα, παιδιά. Και 52 είναι ακόμα. Και 54 είναι, Κώστα. Ναι, 52 είναι. Έχω διπλό όμως. Χρωστάμε. Έχω διπλό, χρωστάμε. Χρωστάμε. Λοιπόν, πάμε Στέργιο, πάμε για να δώσουμε Ηρακλή ΑΕΚ. Λοιπόν, οι φίλοι που έστειλαν μήνυμα θα ενημερωθούν από την Μαριλής. Μπράβο, κάτσε να δώσω εγώ τις τάπες, περίμενε. Και δώσε μας τις τάπες. Λοιπόν, άλμπουμ δεν θα δώσεις. Σήμερα αύριο. Έδωσα 20 και 20. Σήμερα έδωσες δύο σετ, έτσι θα λέμε. Ναι, δύο σετ. Δύο φακελάκια. Δύο σετ. 20 φακελακίων. Δύο σετ. Το φακελάκι πώς είναι στη γενική του. Φακελακίου. Του φακελακίου. Δεν είναι πολύ δύσκολο. Ναι, δεν φαίνεται λάθος. Το φακελάκι του φακελάκιου. Φακελακίου. Είναι λάθος, είναι. Εντάξει. Ελάς ολέ. Ωραία, κλείνε λίγο το κουκί. Του κουκιού. Κλείνε το κουκάκι. Του κουκακίου. Όχι, λέμε του παλατακίου. Όχι, ωραία. Κλείσε τώρα τα κουκιά, τα κουκιάκια. Χρήσατε. Έλεος δηλαδή. Κλείσε λίγο τα κουκιάκια και πες τη γενική. Μαύρη πέτρα ξέξασπρη. Πες τη γενική από τα κουκιάκια. Κουκιάκια, κουκιάκια δεν υπάρχουν. Τα κουκιά. Των κουκιακιών. Ωραία, όταν είναι μικρά τα κουκιά. Τέρμι των τερμιών, άσε. Άκου λίγο. Όταν είναι μικρά τα κουκιά. Φίλε, είναι γλωσσικό αυτό, πρέπει να πάρουμε τον μπαρμπουνάκι. Άκου λίγο. Είναι, άκου λίγο τώρα. Δεν το ξέρω ότι έχει κάνει ορθοφωνία. Εγώ σου λέω, πες μου τη γενική. Κουκακιών. Από τα μικρά κουκιά. Τα κουκιάκια. Τη γενική. Κουκιακιών. Τρέβεις Κώστα ξεκαρδίζει. Έλεος. Ναι, Νίκος Αρχοντόπουλος και Βαγγέλης Τριανταφυλλίδης κερδίζουν τα δύο σετ 20 φακελακίων ταπών DK Toys. Ο Βαγγέλης Τριανταφυλλίδης γράφει μαζί πέρα από το όνομά του, ναι. Με έχει φάει ο γιος μου. Ορίστε τώρα, θα πεις λίμπερο. Μην τα δώσεις όλα μαζί, άκουσε πότε τα κάνεις. Δίνε 2-2. Λίγα-λίγα. Πέντε την ημέρα. 4 την ημέρα θα του δίνεις. Ναι, 5 μέρες. Και έβγαλες μια εβδομάδα άρχοντας. Αν τα δώσεις μαζεμένα θα τα ανοίξεις σε κανένα τέταρτο. Και σε μισή ώρα τα έχει πετάξει, θα ζητάει άλλα. Και ναι. Θα τα θέλει άλλα. Όντως. 4 την ημέρα, Βαγγέλη, και είσαι μια χαρά. Έτσι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε και πάλι αύριο. Να είστε καλά. Ακολουθεί η εκπομπή. Ποιος αυτός ο Τσάτσαρος. Και αυτό το παιδί έβαλε τίτλο με το όνομά του. Στο ποιος αυτός καταλαβαίναμε ότι εννοούσαμε αυτόν. Μεταδοξία. Αύριο πάλι λίγο μετά τις 12 με την Τρόικα, χωρίς μνημόνιο στην ενημέρωση. Ναι, αλλά τον πολιτικό που ήταν να βγάλεις δεν τον έβγαλες. Αύριο θα βγει. Έχει νομοσχέδιο στην Βουλή. Α. Λοιπόν, τα λέμε αύριο. Γεια σας.